Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Βασίλη μου. Καλημέρα Αλεξία. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Χρόνια πολλά. Στον Ηλία και την Ηλιάνα. Στην Ηλιάνα, στον Ηλία. Χρόνια πολλά εκκλησάκια και αν έχουμε στην Ελλάδα. Έχουν φωτίσει όλα τα... Και αν έχουμε στην Ελλάδα. Όλες οι βουνοκορφές της Ελλάδας. Όλες οι κορφές. Λόφι, ναι. Λοφίδια, βουνά, έτσι. Κορφές. Δεν υπάρχει κορφή στην Ελλάδα και στην Πελοπόννησο φυσικά που να μην υπάρχει ένας αηλιάς, Αλεξία μου. Και φυσικά να πούμε ότι εχθές πήραν και έδωσαν τα πανηγύρια, έτσι. Πανικός έγινε τα λαϊκά γλέντια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Να πούμε για τα δικά μας, στον Ίναχο, στο Κουτσοπόδι, στο Βιβάρι, όπου είχαμε εκεί τον Μάκη Χριστοδηλόπουλο, είχαμε τον Γιώργο Μπουζαλά και μας τα είπε εδώ τον Αντιδήμαρχο. Αυτά είναι τα... Μπορούσατε να μου το πείτε, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ο κόσμος, ευχαριστώ. Ξέρεις, είναι και μέσα στη μέση της εβδομάδας. Ήταν καλό έτσι να ξεφύγει λέει, και ο κόσμος να μην περιμένει απλά μόνο ένα Σάββατο για να βγει λίγο έξω. Εξαιρετικό φεγγάρι είχαμε το βράδυ. Εξαιρετικό σήμερα είναι η Πανσελήνη. Ναι, τι επηρεασμός είναι αυτός, Παναγία μου. Επηρεάζει τον κόσμο δύο μέρες πριν, δύο μέρες μετά και επηρέασε όπως είδαμε και τους τηλεοπτικούς σταθμούς που κατέθεσαν. Τους φακέλους, τρεις από αυτούς. Τι να έχουμε off. Εκτός διαδικασίας διαγωνισμού για την παροχή τηλεοπτικών αδειών, τέθηκε και επισήμως στο Mega Channel με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, από τις 10 εταιρείες που αξιολογήθηκαν από τους ορκωτούς λογιστές, απορρίφθηκαν οι φάκελοι τριών και στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού θα συνεχίσουν πλέον οι 7. Τα τρία επιχειρηματικά σχήματα που τέθηκαν εκτός διαδικασίας είναι η τηλέτυπος ΑΕ που ανήκει στο Μέγκα. Πρόκειται για τον παλαιότερο τηλεοπτικό σταθμό στη χώρα που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1989 και απασχολεί 400 εργαζόμενους. Η Ντιμέρα Media Investment Limited, συμφερόντων των μεγαλομετόχου της ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, η εταιρεία ανεξάρτητος τηλεοπτικός πάροχος περιεχομένου ανώνυμη εταιρεία ITV Κυπριακών συμφερόντων. Οι 7 εταιρείες των οποίων οι φακέλοι κρίθηκαν άρτη και συνεχίζουν κανονικά τη διαδικασία είναι η ειδήσεις.com, ανώνυμη ραδιοτηλεοπτική και εμπορική εταιρεία παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης Sky ΑΕ. Καλά, αυτό ο Sky έχει αλλάξει και 50 εταιρείες. Ήταν πρώτα Ερμής ΑΕ, μετά Sky ΑΕ, τώρα έγινε ειδήσεις.com. Λοιπόν, νέα τηλεόραση ανώνυμη εταιρεία. NTV γράφει, αλλά από ό,τι μου είπε νωρίτερα είναι το Star. Αντένα TV ανώνυμος εταιρεία, Αλφα δορυφορική τηλεόραση ΑΕ ο Αλφα, Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας τηλεόραση πανελλαδικής κάλυψης μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία TPK MAE, ραδιοτηλεοπτική ΑΕ είναι το ΕΕ, ράδιο και ραδιόφωνο και τηλεόραση, Alter Ego, επιχείρηση μέσων μαζικής ενημέρωσης ανώνυμος εταιρεία, είναι του Μαρινάκη, νομίζω, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε ότι ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Γκρέτσος, για λόγους του οποίου άπτονται τη προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και ενίσχυση της διαφάνειας, απεύθυνε το ερώτημα προς την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και την Εταιρεία των Ορκωτών Λογιστών που υποστήριξε το έργο της Επιτροπής. Κατά πόσο οι λόγοι απόρριψης των τριών υποψηφίων που αποκλείστηκαν από την προεπιλογή είναι θεραπεύσιμοι. Επίσης όμως έχω να πω ότι. Σύμφωνα ότι άγωνος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας για την ανακήρυξη εταιρείας που θα αναλάβει το σχεδιασμό και την εκτέλεση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την κατακύρωση των 4 τηλεοπτικών αδειών. Σύμφωνα λοιπόν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του κ. Γκρέτσου, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και κηρύσσεται άγωνος, καθώς δεν τέθηκε καμία προσφορά. Ο εν λόγω διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί 4 Ιουλίου και αποτελούσε τμήμα της συνολικής διαδικασίας για τη τελική ανάδειξη των 4 δικαιούχων τηλεοπτικής άδειας. Από την εξέλιξη αυτή ενδεχομένως να προκληθεί καθυστέρηση στην όλη διαδικασία, η οποία κατά την κυβέρνηση επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 17 Αυγούστου. Υπάρχει κόλλημα τώρα εδώ. Αυτή η εξέλιξη που αναφέρεις. Ναι, μεν αλλά. Θα συμπαρασύρει όλη τη διαδικασία με καθυστέρηση και δεν ξέρουμε
πώς η καθυστέρηση. Θες θα να πρέπει σε πάω... να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός προφανώς για να βρεθεί ανάδοχος που θα αναλάβει την ηλεκτρονική αυτή διαδικασία. Ναι, εκεί να δεις τώρα τι θα γίνει. Οπότε δεν, τα χρονοδιάγραμμα που σε πρώτο χρόνο. Είπαν 17 Αυγούστου, δεν θα ισχύει. Είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση. Φαίνεται για τεχνικούς λόγους προφανώς ότι δεν θα ισχύσουν. Ναι. Πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ, να βρουν κάποιον ανάδοχο ή να αλλάξουν τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Γίνεται. Και, να πάμε στα ραδιοτηλεοπτικά όμως της Τουρκίας. Τι έχει συμβεί εκεί. Για πες μας, τι έχει συμβεί. Η εποπτεύουσα αρχή των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην Τουρκία κύρωσε εχθές τις άδειες όλων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που φέρεται να έχουν διασυνδέσεις με το θρησκευτικό κίνημα του οποίου οι υποστηρικτές κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να καταλάβουν την εξουσία με πραξικόπημα. Θρησκευτικό κίνημα. Ναι. Ναι. Είναι στρατιωτικό κίνημα, ήξερα. Και συνδέσεις με το θρησκευτικό, λέει. Μάλιστα. Το ανώτατο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, Ερτούκ, ανέφερε σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του πως έλαβε την απόφαση σε έκτακτη σύνοδο που συγκλήθηκε μετά την αποτυχημένη απόπειρα της 15ης Ιουλίου να ανατραπεί ο Ταγί Περντογάν. Η Τουρκία έχει επιρρύψει την ευθύνη για την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος στους υποστηρικτές του γεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος ζει εδώ και χρόνια αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ. Ο Γκιουλέν αρνείται αυτές τις κατηγορίες. Μιας και με πήγες λοιπόν στην Τουρκία, να σου πω πως εκπαιδευτική, στρατιωτική, δικαστική είναι στο στόχαστρο του Ερντογάν, σε κλίμα γενικευμένης καχυποψίας η τουρκική κοινωνία. Ούτε θρησκευτική κηδεία για τους προδότες, μεταξύ άλλων. Τέσσερις μόλις μέρες έχουν περάσει από την απόπειρα του πραξικοπήματος στην Τουρκία και ο Τούρκος πρόεδρος κάνει τα πάντα για να επιβεβαιώσει τον τίτλο του Αυταρχικού Σουλτάνου. Με εντολή του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, πάνω από 50.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα. Στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου μπήκε την Τρίτη η παιδεία και τα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η τουρκική κρατική τηλεόραση, το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε την παραίτηση 1.577 κοσμητόρων από τα πανεπιστήμια της χώρας. Η σχετική εντολή δόθηκε από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και αφορά τους κοσμήτορες τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ανάκληση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 21.000 δασκάλων που εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι 15.200 υπάλληλοι του Υπουργείου μπαίνουν σε διαθεσιμότητα για υποτιθέμενες σχέσεις με το αποτυχημένο πραξικόπημα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πογκρόμ που έχει γίνει ποτέ στην παιδεία από την εγκαθίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, καθώς 37.777 εργαζόμενοι σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης απομακρύνονται από την εργασία τους ή τίθονται σε διαθεσιμότητα. Στους αριθμούς αυτούς πρέπει να προσθεθούν οι χιλιάδες περιπτώσεις διαθεσιμότητας και απομάκρυνσης ένοπλης δυνάμεις και στο δικαστικό σώμα, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες του τουρκικού δημοσίου, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 50.000 διώξεις μέσα σε λιγότερο από 4 ημέρες. Όμως να πούμε ότι 20 Ιουλίου, σαν σήμερα, πατήσαμε το φεγγάρι. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Η ημερομηνία ορόσημου λοιπόν για την ανθρωπότητα. Ο Νίλ Άρμστρονγκ, ενώ συνήθως το λέγαμε Άρμστρονγκ. Τέλος πάντων, κάποιοι. Άρμστρονγκ, ναι, ναι, και ο Έντουιν Όλντριν είναι τα πρώτα ανθρώπινα όντα που πάτησαν τη Σελήνη. Με τις εφημερίδες της εποχής να γράφουν στα πρωτοσέλιδα ο άνθρωπος κυρίαρχος δύο πλανητών, με τους δημοσιογράφους να γράφουν ενθουσιώδη άρθρα όπως τη Βραδινή, σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες ημέρες στην ιστορία της ανθρωπότητας, άνθρωποι επάτησαν άλλο πλανήτη 400.000 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Οι ώρες που ζούμε είναι φανταστικά ασύλληπτες, οι ώρες που σμίγουν το όνειρο και την πραγματικότητα, οι ώρες που ο κόσμος μας περίμενε από την εποχή των τραγικών διδύμων Δέδαλου και Ίκαρου και τον κόσμο να διψά να μάθει λεπτομέρειες όπως ο άνθρωπος κυρίαρχος δύο πλανητών. Με εκπληκτική ακρίβεια, οι πορθητές της Σελήνης εξετέλεσαν τον άθλο στις 4:59 το πρωί ώρα Ελλάδας, πάτησαν το πόδι τους στο σεληνιακό έδαφος, έκαναν περίπατο στη Σελήνη, μάζεψαν χώμα, έστειλαν την Αμερικανική σημαία. 7 και 9 επανήλθαν στον Αετό, έτοιμοι να αποσεληνωθούν. Στις 19:53 ο Αετός προσεληνώθη. Δείχνει την εφημερίδα, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στα νέα, που λέει ότι ο άνθρωπος κυρίαρχος των δύο πλανητών. Αυτές ήταν και οι πρώτες λέξεις που πρόφερε ο άνθρωπος κατά την άφηξή του στην Σελήνη το πρωί στις 4:59, μία από τις συγκλονιστικότερες στιγμές της ιστορίας της ανθρωπότητας που είχε συντελεστεί. Να πούμε πως είναι πραγματικά τα κορυφαία επιτεύγματα του ανθρώπου. Και μην ξεχνάς, Αλεξία, πως ουσιαστικά αυτή το πρώτο πάτημα στη Σελήνη έγινε στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου.
Ακριβώς. Υπήρχε ο πόλεμος δηλαδή στη γη, ο ψυχρός πόλεμος στη γη, ένας ουσιαστικά ακήρυχτος πόλεμος, αλλά σε κάθε επίπεδο μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, ο οποίος είχε μεταφερθεί και στον έλεγχο του διαστήματος. Λένε κάποιοι, και ενδεχομένως να μην έχουν άδικο, ότι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα σε επίπεδο τεχνολογίας του ανθρώπου έχουν γίνει μεταξύ πολέμων, διότι ο πόλεμος, είτε πολέμου, ψυχρού πολέμου, είτε κυριολεκτικού πολέμου, και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είδαμε μεγάλα επιτεύγματα, διότι ο πόλεμος οθεί στα άκρα την εφευρετικότητα, την ικανότητα, όλες τις αρετές που μπορεί να έχει ο άνθρωπος από όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως της εθνικότητας. Και έχουμε δει να γίνονται καταπληκτικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που περιέγραψες, όλοι θυμόμαστε την εικόνα και το χαρακτηριστικό σλόγγαν τότε, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα. Το μικρό βήμα που έγινε στη Σελήνη, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα. Πραγματικά. Και ανοίχτηκαν από τότε όλοι αυτοί οι ορίζοντες. Σήμερα, λίγοι συνειδητοποιούμε ότι από το κινητό μας τηλέφωνο, από τον υπολογιστή μας, από την τηλεόρασή μας, από πολλά πράγματα, από το GPS που έχουμε στο αυτοκίνητο, όλα αυτά συνδέονται και έχουν να κάνουν με τα επιτεύγματα του ανθρώπου, με δορυφόρους, με τη Σελήνη, με το διάστημα. Είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό. Και από αυτά τα σπουδαία, να σε πάω σε κάτι άλλο φρικιαστικό. Πού? Που εδώ ελπίζω να μην λειτουργήσει πάλι ο νόμος Παρασκευόπουλου και μας πούν ότι έχει αναπηρία κι αυτός. Ιδιοκτήτης καφενείου είχε μία 16χρονη σκλάβα του σεξ που την πόντιζε ναρκωτικά. Η 16χρονη μαθήτρια είχε φύγει από το σπίτι της και βρήκε καταφύγιο στο 45χρονο. Ο ιδιοκτήτης του καφενείου, σε γειτονιά της Δυτικής Αττικής, βίαζε την ανήλικη κατ' εξακολούθηση. Οι συγγενείς της πήγαν να την πάρουν και εκείνος απείλησε ότι θα τους σκοτώσει όλους. Σε σκλάβα του σεξ, λοιπόν, είχε μετατρέψει ένα 45χρονο ιδιοκτήτη καφενείου μια ανήλικη κοπέλα που εργαζόταν ως σερβιτόρα στο κατάστημά του. Ο 45χρονο χορηγούσε ναρκωτικά στην ανήλικη κοπέλα και στη συνέχεια τη βίαζε κατά εξακολούθηση. Ο ιδιοκτήτη του καφενείου σε γειτονιά στη Δυτική Αττική συνελήφθη από αστυνομικού τη ασφάλεια έπειτα από καταγγελία συγγενών τη ανήλικη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με τι κατηγορίε του βιασμού σε ανήλικο παιδί, κατοχή και διάθεση και χρήση ναρκωτικών. Όλα άρχισαν πριν από περίπου 4 μήνες όταν η 16χρονη μαθήτρια έφυγε από το σπίτι της για λόγους που ακόμη η αστυνομία ερευνά και δεν έχει ακόμη διευκρινίσει. Η 16χρονη βρήκε καταφύγιο στο 45χρονο με τον οποίο ήδη γνωριζόταν με την προϋπόθεση να πιάσει δουλειά στο καφενείο τους ως σερβιτόρα. Σταδιακά ο 45χρονος άρχισε να βλέπει ερωτικά το κορίτσι και το οποίο άρχισε να αντιδρά στα ερωτικά κελέσματα του εργοδότη της. Παράλληλα, επειδή δεν είχε που να μείνει, άρχισε ο 45χρονος να τη φιλοξενεί στο σπίτι του. Ακόμη και εκεί όμως παρενοχλούσε την ανήλικη, η οποία συνέχιζε να αντιστέκεται στις ερωτικές ορέξεις του. Τελικά, ο 45χρονος βρήκε τον τρόπο να καταφέρει να βιάσει την ανήλικη και μάλιστα κατά εξακολούθηση. Πήγε στο ζεφύρι, προμηθεύτηκε μεγάλη ποσότητα χασίς με σκοπό να εθίσει τα ναρκωτικά το παιδί και ουσιαστικά να το καταστήσει υποχείριό του και σκλάβα του σεξ. Σύμφωνα με τα όσα διαπιστώθηκαν από την αστυνομική έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Δυτικής Αττικής, ο 45χρονος χορηγούσε χασίς στο ανυποψίαστο κορίτσι με αποτέλεσμα στη συνέχεια να το βιάζει σχεδόν κάθε βράδυ. Η ανήλικη, παρά το γεγονός πως έκανε χρήση χασίς με το 45χρονο, συνέχιζε να αντιστέκεται, κυρίως όταν δεν ήταν υπό την επίρρεια του ναρκωτικού. Τελικά το παιδί άρχισε να αγανακτεί κάτω από αυτήν την κατάσταση και θέλησε να ξεφύγει από τον εφιάλτη των απανωτών βιασμών με αποτέλεσμα να ενημερώσει συγγενικά της πρόσωπα. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, και ενώ πήγαν οι συγγενείς να πάρουν το παιδί, ο 45χρονος ιδιοκτήτης του καφενείου απείλησε ακόμη και με τη ζωή τη δική τους και της ανήλικης και τους έδιωξε. Αμέσως το συγγενικό περιβάλλον της 16χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία με αποτέλεσμα αστυνομική της ασφάλειας να πάνε στο καφενείο αλλά και στο σπίτι του 45χρονου. Ο ίδιος συνελήφθη, ενώ στο σπίτι του βρέθηκε ποσότητα χασίς βάρους 110 γραμμαρίων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες του βιασμού σε ανήλικο και μάλιστα κατά εξακολούθηση, κατοχή, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ελπίζω να μην πει και αυτός ότι ήταν ανάπηρος. Πρέπει αυτό το θέμα που να έχει παραμέτρους, έτσι. Δηλαδή, πρέπει αυτό το θέμα να τροποποιηθεί άμεσα, διότι θα γίνει κάποιο ατύχημα. Έγινε το πρώτο ατύχημα εδώ, στην περίπτωση που είχαμε στο Άργος. Είδαμε και τη σχετική ερώτηση χθες που έγινε από τον κύριο Ανδριανό, με αφορμή που ζητάει τέλος πάντων να υπάρξει τροποποίηση για αντίστοιχες περιπτώσεις. Τώρα τι να σου πω. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, τα σουβλάκια σου αρέσουν, ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για ακού τώρα πώς θα ξαναφά σουβλάκι. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής σε ψητοπολείο στην Αμάρινθο. Ένας 73χρονος άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε την ώρα που έτρωγε, ενώ άμεσα μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αλιβερίο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος του 73χρονου προήλθε από ισχυμικό καρδιακό επεισόδιο την ώρα που έτρωγε σουβλάκια. Και εγώ γιατί δεν θα ξαναφάω σουβλάκια? Γιατί πρέπει να φοβάσαι.
Χριστίνο που θα τρώσουν μπλάκι. Ο άνθρωπος κάποιο πρόβλημα έχει προφανώς. Έλα τώρα. Έπαθε ισχυμικό επεισόδιο. Γελάτε, όχι από τα σουφλάκια. Τώρα, δεν ναι, αλλά δεν το έπαθε από τα σουφλάκια. Θα μπορούσε να τρώει. Την ώρα που το έτρωγε. Λάχανα. Ήταν ατύχη δηλαδή. Βέβαια. Μου λες δεν θα ξαναφάς σουφλάκια. Λέω και εγώ θα μου πει κανένα περιστατικό μου, τίποτα σκύλου, τίποτα γάτε. Το έχουμε δει και αυτό. Αυτό υπέθεσα. Όχι. Δεν είχα κάτι τέτοιο. Ποιος είπε τώρα ότι η ιστορική απόφαση είναι η έγκριση του αναθεωρημένου Πέζδα από το ΦΟΣΔΑ. Ναι. Ο κ. Στατούντης λοιπόν ναι. χαρακτήρισε ομόφωνη, την ομόφωνη έγκριση του αναθεωρημένου Πέζδα από το ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου χθες, σημειώνοντας ότι αποτελεί την μόνη λύση στο μεγαλύτερο και διαχρονικότερο πρόβλημα της περιφέρειας Πελοποννήσου, αυτό της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων. Θωρακίζει το έργο και ανοίγει το δρόμο για να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Ο κύριος Στατούντης τόνισε ότι η θετική αυτή εξέλιξη αποτελεί εμβληματική επιβεβαίωση της ορθότητας του σχεδιασμού της περιφέρειας και αφήνει πίσω κάθε περιθώριο συγκρούσεων χωρίς αποτέλεσμα και τη λογική διχασμού του πρώτου και του δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης που προσπάθησε να ενσπείρει ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος. Θέτει επίσης τις Κασάνδρες που μιλούσαν για φαραωνικό και ακριβό έργο στην άκρη. Μέλημα της Περιφερειακής Αρχής ήταν, όπως αναφέρει ο κ. Στατούντης, το μικρότερο κόστος για τους πολίτες. Για το λόγο αυτό, η επιμέλεια της Περιφέρειας ήταν να εξασφαλίσει τα 68 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να μετριάσει το κόστος της διαχείρισης. Σε κρυφό χρόνο, μάλιστα, είχαμε ανακοινώσει ότι σύμφωνα με την υλοποίηση του σχεδίου μας, οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να μειώσουν τα δημοτικά τέλη. Είναι μεγάλη ανακοίνωση. Ικανοποίηση υπάρχει και από την πλευρά της περιφέρειας. Για το ίδιο θέμα, ο κύριος Κοστούρος, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως στην Τρίπολη είχαμε την ευτυχή κατάληξη μιας μακράς διάρκεια διαβούλευσης σχετικά με τον περιφερειακό σχεδιασμό για την διαχείριση των αποβλήτων Πελοποννήσου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που εγκρίθηκε ομόφωνα στην Γενική Συνέλευση του Φορέα η πρόταση του μελετητή για τον σχεδιασμό της δικής μας περιφέρειας. Είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα που γίνεται έτσι ώστε επιτέλους να δρομολογηθεί η λύση για τα απορρίμματα της Πελοποννήσου. Η ομοφωνία στην έγκριση της εισήγησης του μελετητή θεωρώ πως είναι άθλος για την Εκτελεστική Επιτροπή του Φορέα. Αν κάποιος λάβει υπόψη σε τι κατάσταση ήταν ο Φορέας όταν παρέλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή και πόσες διακυμάνσεις πέρασε η όλη συζήτηση, έτσι ώστε να φτάσουμε σήμερα με νέο εθνικό σχεδιασμό σε έναν ομόφωνο περιφερειακό σχεδιασμό. Νομίζω ότι είναι ένα παράθυρο ελπίδας και εμείς θα καταφέρουμε τελικά να δώσουμε λύση σε αυτό που ταλανίζει τόσο πολύ την περιοχή μας, αναφέρει ο κύριος Κοστούρος. Ήθελα να σου πω τι έγινε πάλι στην Τουρκία, πριν πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκεί συνεχίζεται το ξύλωμα, έτσι, των ανώτατων αξιωματικών στην Τουρκία. Από την κυβέρνηση Ερντογάν. Το τελευταίο χρονικά θύμα είναι ο επικεφαλής στρατοχωροφυλακής Γκαλίπ Μεντί, η απομάκρυνση του οποίου ανακοινώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα λοιπόν με την Daily Sabah, τη θέση του παίρνει ο αντιπτέραρχος Γιασάρ Ιμπραήμ. Μετά την ανακοίνωση απομάκρυνσης του, ο Μεντί έπαθε καρδιακή προσβολή και μεταφέρθηκε στη στρατιωτική ιατρική ακαδημία Γκιουλχανέ. Δηλαδή το πήρε πολύ βαριά. Αυτός όντως το πήρε πάρα πολύ βαριά. Και ήθελα τώρα αμέσως μετά να σε πάω στην Κόρινθο και αργότερα θα μιλήσουμε, φαντάζομαι να προλάβουμε να μιλήσουμε με τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Ένας υπάλληλος βενζινάδικου ειδοποίησε την αστυνομία ότι ένας νεαρός κλέφτης συνελήφθηκε στο 136ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών. Επίδειξη θράσους έκανε ένας νεαρός στην Κόρινθο, όπου έκλεψε μέρα μεσημέρι ένα γιόταχη αυτοκίνητο, αλλά διαπίστωσε ότι το ντεπόζιτο ήταν άδειο. Πήγε λοιπόν σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων για να το φουλάρει. Μόλις ο υπάλληλος του έδωσε τα κλειδιά όμως, έβαλε μπροστά και εξαφανίστηκε χωρίς να πληρώσει. Ο υπάλληλος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, άνδρες τις οποίες ξεκίνησαν τις αναζητήσεις και ο 23χρονος Έλληνας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στις τροχές αυτοκινητοδρόμων να κινείται στο 136ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών. Το αυτοκίνητο κινητοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι λίγο πριν είχε δηλωθεί κλοπή και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ ο νεαρός συνελήφθη και πάνω του βρέθηκαν 4 ναρκωτικά χάπια χωρίς τη σχετική συνταγή γιατρού. Έτσι, παρελήφθη από την ασφάλεια που σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του για κλοπές και κατοχή ναρκωτικών και τον παρέβλεψε στον εισαγγελέα Μελιωδικών Κορίνθου. Πρέπει να πούμε εδώ, Βασίλη, ότι πραγματικά οι άνθρωποι της ασφάλειας και της αστυνομίας γενικότερα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πάρα πολύ γρήγορα. Ξεχνιάζονται έτσι υποθέσεις σε χρόνο ντετέ. Ναι, και έχουμε αρκετά περιστατικά, έχουμε έξαρση της παραβατικότητας, διάφορες κλίμακες, αλλά ξέρεις, ο αστυνομικός ή το κέντρο όταν δέχεται την κλίση, δεν εξετάζει το πόσο σοβαρή είναι η... Σοβαρή, όλες οι υποθέσεις είναι σοβαρές, έτσι προς Θεού.
Οπότε αυτόματα υπάρχει κινητοποίηση. Είτε πρόκειται για ένα πτέσμα, είτε πρόκειται για κακούργημα, είτε πρόκειται για ένα βαρύ πλημέλημα. Υπάρχει κινητοποίηση. Mm-hmm. Και να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά, μια και το θέτεις, ότι και τα υλικοτεχνικές υποδομές δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και αναφέρομαι σε οχήματα, σε κουρασμένο στόλο οχημάτων. Ακριβώς. Αναφέρομαι πολλές φορές σε αστυνομικούς οι οποίοι έχουν αγοράσει από την τσέπη τους είτε οπλισμό προσωπικό, είτε αλεξίσφαιρα. Είτε τέλος πάντων. Μα εκπαιδεύονται και μόνοι τους έτσι. Εκπαιδεύονται μόνοι τους στο γυμναστήριο. Να μην γκρινιάζουμε συνέχεια μόνο για. Εδώ οι άνθρωποι όντως έχουμε τραυματίες, έχουμε νεκρούς αστυνομικούς στο καθήκον στην Ελλάδα. Απλά το θυμόμαστε όποτε σφίγγουν τα πράγματα. Υπό μισθολογικές συνθήκες όχι καλές. Δεν είναι ο συνηθισμένος δημόσιος υπάλληλος ο αστυνομικός. Όχι, όχι. Δεν είναι. Και απορώ γιατί θέλουν ούτε είναι ένστολος με την έννοια, όπως το λέμε, ένστολος κατά κάποιο τρόπο υποτιμητικά κάποιες φορές. Πραγματικά επιτηρούν κοινωνικό έργο. Ακριβώς. Σε συνθήκες όχι ιδανικές, να το πω κομψά. Θυμάσαι από τις προηγούμενες μέρες είχαμε εδώ την κυρία Σαρελάκου. Ναι. Που μας είχε πει ότι τα πρόστιμα όταν δεν κόβουμε μία απόδειξη είναι αστεία. Οπότε συμφέρει τον επαγγελματία να μην κόβει αποδείξεις. Τελικά, ακού να δεις τι γίνεται. Με τροπολογία που θα κατατεθεί μέσα στην εβδομάδα στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στα καπνικά τουλάχιστον προϊόντα, επαναφέρει τις διατάξεις του κώδικα φορολογικών διαδικασιών για κάθε μία απόδειξη που διαπιστώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί. Προσαρμοσμένες όμως σε πιο λογικά επίπεδα. Με την τροπολογία θα προβλέπεται ότι όλα τα πρόστιμα επανέρχονται σε ισχύ πιθανότατα από τον Αύγουστο, προσαρμοσμένα ανάλογα. Και για τις μεγάλες αξίες μη εκδοθείς στις αποδείξεις. Οι διατάξεις προέβλεπαν συγκεκριμένα την επιβολή προστίμου 250 ευρώ για κάθε μία μη εκδοθείς απόδειξη σε περίπτωση που ο παραβάτης τηρούσε απλογραφικά βιβλία ή προστίμου 500 ευρώ για κάθε μία μη εκδοθείς απόδειξη σε περίπτωση που ελεγχόμενος επιχειρηματίας τηρούσε διπλογραφικά βιβλία. Τα ποσά αναμένεται να προσαρμοστούν στα 100 και 150 ευρώ για τις επιχειρήσεις σε απλόγραφα βιβλία και 250 και 300 ευρώ για τα διπλογραφικά βιβλία. Έτσι λοιπόν, ξέρεις, θα το σκεφτούν περισσότερο αυτοί που ήταν να κόψουν τις αποδείξεις και λέγανε «Μας βολεύει να μην κόψουμε μία απόδειξη». Έτσι κι αλλιώς πληρώναν το 50% νομίζω του ΦΠΑ της απόδειξης. Κάπως έτσι ήταν γινόταν. Πάρα πολύ μικρό. Λοιπόν, και 32. Ναι, και να πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αφού επιστρέψουμε θα έχουμε εδώ κοντά μας την Φωτεινή Προύτζου, εκπρόσωπος τύπου του Σκαρκιστικού Συλλόγου Ναυπλίου και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργία Σαμαρτζή. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. 9 και 41 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr και ellaswebtv.gr και φυσικά μας ακούτε και από το Live 24. Να πούμε ότι σήμερα, βράδυ της Πανσελίνου, η Μαλού θα είναι κοντά μας στο Blue Blank στην Αρβανιτιά στο Ναύπλιο και θα μας χαρίσει υπέροχες μουσικές με τη μοναδική φωνή της. Είναι μια νέα τραγουδίστρια. Καλό θα είναι να τη στηρίξουμε, να στηρίξουμε και τον Blue Blank που κάνει αυτό το μοναδικό πάρτι για την Πανσελίνου. Φαντάζομαι να είστε όλοι εκεί. Να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar, τον Negro Espresso Bar, το Ξένον Καφέ, το Εστιατόριο Ραπάκο, τη Μελισσινό Σεκιούρδη και τα 4 καταστήματα Ανδρής σε Καλαμάτα, Τρίπολη και τα 2 καταστήματα στο Άργο, στο Square και το Ανδρής. Κοντά μας βρίσκεται η Φωτεινή Προύτζου, εκπρόσωπος τύπου του Σκακιστικού Συλλόγου Ναυπλίου και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίας Σαμαρτζή. Φωτεινή, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είσαι εδώ κοντά μας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε για να μας δείτε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε τις δράσεις μας. Ακριβώς. Και να πούμε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι πρόκειται να κάνουμε. Καταρχήν, να πούμε, Βασίλη μου, ότι είχαν τη χαρά να έχουν κοντά τους τον Νίκο Λιγερό, τον οποίο εμείς είχαμε ακόμη μεγαλύτερη χαρά να τον απολαύσουμε πιο πριβέ. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση, γιατί καλέσατε τον Νίκο Λιγερό? Εκείνος μας βρήκε. Σας προσέγγισε. Μας προσέγγισε και πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε μία εβδομάδα, οργανώθηκαν όλα και έγινε αυτή η εκδήλωση στο Βουλευτικό. Mm-hmm. Εκείνος θέλησε, επειδή είμαστε σκακιστικός σύλλογος, να μας προσεγγίσει, να μας μετασχηματίσει απόψεις για το σκάκι, mm-hmm. και το οποίο κατάφερε βεβαίως, να μας δείξει σκάκι που υπάρχει από την αρχαιότητα έως σήμερα και
άλλες κακέρες που εμείς ούτε καν τις ξέραμε. Να πω, ο πολλής κόσμος, γιατί οι δάσκαλοι ήξεραν, έπαιζαν. Αλλά η καστρική, η ΣΕΡ, ήταν κακέρες που δεν τις είχαμε ξαναδεί ποτέ οι περισσότεροι. Μας τις είχε φέρει εδώ στο στούντιο. Τις είχε φέρει εδώ, ξεκίνησε από εκεί. Μετά τις παρουσίασε στο βουλευτικό. Την προηγούμενη μέρα βέβαια τις έκανε παρουσίαση και επίδειξη σε μικρά παιδιά στο χώρο του. Και τα παιδάκια πήραν μια ιδέα. Την επόμενη μέρα στο βουλευτικό έκαναν παιχνίδι μαζί του και ευχαριστήθηκαν όλο αυτό, γιατί πραγματικά είναι κάτι πολύ καινούριο. Mm-hmm. Η έκπληξη της βραδιάς του βουλευτικού είναι αυτό που έχουμε κανονίσει μαζί με το Σύλλογο Παλαμίδη, που μαζί κάναμε τη διοργάνωση, και το Δήμο Ναυπλιαίων, ότι στις 25 Σεπτέμβρη στο Ναύπλιο, στην πλατεία Συντάγματος, θα ξανάρθει ο κύριος Λιγερός και θα βάλουμε τις μεγάλες κακέρες του εδάφους. Πότε θα γίνει αυτό? 25 Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Και θα βάλουμε τις μεγάλες, και καστρική και σερ και όλες τις κακέρες θα τις βάλουμε κάτω στην πλατεία Συντάγματος με τα μεγάλα τα πιόνια, και ενδεχόμενα και κάποιες άλλες εκπλήξεις θα υπάρχουν πάντα στο σκάκι. Και το σκάκι ήταν μόνο για να δείξει, γιατί ήταν ανοιχτή για όλο τον κόσμο, δεν ήταν εξειδικευμένη διάλεξη, για να δείξει ότι μέσα από το σκάκι μπορούμε να παιδεύσουμε το μυαλό μας έτσι και να το ανοίξουμε και να το δούμε από άλλες, να δούμε τα πράγματα από άλλη οπτική. Πώς μας είπε, να είναι σε ετοιμότητα, το εκπαιδεύει το μυαλό να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει πιο δύσκολες καταστάσεις. Έτσι. Το πιο απλό, ανάλογα με τη θέση που βρίσκεσαι στο σκάκι, βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Άρα ο χρόνος και ο τόπος στον οποίο βρίσκεσαι αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις, την ίδια κατάσταση, τελείως διαφορετικά. Φωτεινή, ξέρεις κάκι? Πες μου. Ξέρεις κάκι? Ξέρω, ναι. Α, παίζεις, Παίζω, ναι. Και εντυπωσιάστηκα, διότι πραγματικά εμένα μου άνοιξε οπτικές, μου μετασχημάτισε απόψεις. Γιατί το είχα κι εγώ ένα στεγανό παιχνίδι να περάσουμε την ώρα μας. Όμως δεν είναι έτσι. Παίζεις χρόνια ή ξεκινήσεις? Παίζω χρόνια. Πρόσφατα. Δεν είναι ότι παίζω τώρα. Δεν είμαι δεινής κακίστρια, ναι, αλλά παρόλα αυτά η άποψη που είχα ήταν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι προχωρημένο σε σχέση με τα υπόλοιπα επιτραπέζια. Προχθές άλλαξα μετασχημάτισα άποψη. Ναι. Βλέπεις διαφορετικά. Το απλό, η κίνηση, ένα πιόνι που όλοι ξέρουμε ότι κάνει, είναι το πιο απλό κομμάτι στο σκάκι, κάνει 5 κινήσεις, το οποίο δεν το έχει σκεφτεί, δεν μπορείς να το σκεφτείς παρά μόνο όταν παίζεις, αλλά δεν το έχεις ως άποψη αυτό. Mm-hmm. Και ήταν τόσο απλό. Να το είπε τόσο απλά, το σκεφτήκαμε. Πόσο εύκολο είναι να μάθει κάποιος κάκι? Είναι εύκολο. Κάθεται μαζί με το δάσκαλο, μαθαίνει τις αρχικές κινήσεις και μετά με την αγάπη του και την ενασχόλησή του το μαθαίνει. Δεν είναι δύσκολο. Ξέρεις κάκι? Όχι. Ούτε εγώ. Ξέρω δηλαδή τα βασικά, ξέρω, αλλά δεν έχω παίξει. Είναι μια καλή ευκαιρία να σας προτείνω. Θα σας πω, εγώ το βασιλιά και τη βασίλισσα ξέρω. Ξεκινάμε με τα βασικά. Μιας και το έθεσες. Και το λογάκι. Και το αλογάκι. Το οποίο λέγεται ύπος παρεμπιπτόντος, όπως είπε ο κύριος Λιγερός, και όχι αλογάκι ή οτιδήποτε άλλο. Λέγεται ύπος. Μάλιστα. Συγγνώμη που το λέω, δεν το λέω εγώ, μεταφέρω τα λόγια του, γιατί και εμάς έτσι μας το είπε μέσα στη διάλεξη και πράγματι έχει δίκιο. Και γιατί ανάλογα με το πώς οριοθετούμε τα πράγματα με την ονοματοδοσία τους, έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τους ανθρώπους. Ναι, η λέξη αυτή που έρχεται από τη γλώσσα, την ενιαία γλώσσα. Την ενιαία γλώσσα. Άσχετα να λέμε άλογο. Ναι. Λέμε, γιατί όλοι λέγαμε αυτό, το αλογάκι που κάνει αυτή την. Μα όλοι. Και ακόμα και εμείς που παίζουμε. Και γυρίζει και λέει όχι άλογο. Ύπος. Διότι αυτή είναι η ονομασία του. Βέβαια. Και έτσι πρέπει να το λέμε. Μα λέμε νερό. Αλλά δεν λέμε εταιρεία νερών, λέμε εταιρεία υδάτων. Υδάτων, ακριβώς. Δεν λέμε ακριβώς. Νεραγωγείο, λέμε υδραγωγείο. Ακριβώς. Δεν είναι... Γι' αυτό λέω ότι μας εξέπληξε πολύ ευχάριστα, με έναν πολύ απλό τρόπο, δηλαδή οι σκέψεις και οι προτάσεις του ήταν πολύ απλές, αλλά πολύ ουσιαστικές. Να σας ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Και κάτι άλλο, όχι, πριν. Αν θέλετε να μάθετε σκάκι, με τον κύριο Σπανδιδέα στο Προοδευτικό Σύλλογο Παλαμίδη, έχουμε κάνει έκκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για σκάκι ενηλίκων, το οποίο μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε στο χώρο του Βασίλειου. Εδώ ερχόμαστε τώρα, εδώ θα σε ρωτήσω τώρα. Ανήκουμε στους ενηλίκους μας. Λέει η Αλεξία, ξέρω τους κανόνες. Αλλά εγώ τώρα, ας πούμε,
που προσπάθησα να παίξω, ενδεχομένως να μην είναι και το κατάλληλο άτομο, που προσπάθησα για τρεις φορές να παίξω. Όχι παιδάκι, ναι. Δεν μου φάνηκε πολύ, ναι. Δεν μου φάνηκε λίγο. Βαρετό. Ναι. Εμένα, ας πούμε, πώς μπορείς να με. Ενώ ομολογώ ότι έχει ακονίσει το μυαλό, είναι αλήθεια. Ίσως να είμαστε τεμπέλιδες, δεν ξέρω. Μπορεί να θέλουμε να ακονίσουμε, να κουράσουμε το μυαλό πίσω. Όχι, δεν μπορεί. Πώς θα το είπα στον κύριο Λιγερό αυτό, θα είχε φύγει. Ναι. Κάποιον δηλαδή που δεν είναι και τόσο. Δεν το βλέπει με τόση όρεξη. Πώς μπορούμε να τον προσεγγίσουμε. Μέσα σε ομάδα ενηλίκων που θα υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα από όλους, είναι εύκολο μετά να νιώσεις. Ναι, ενώ από μόνο σου μονάδα. Δεν γίνεται. Όταν είσαι ενήλικος, έχεις στεγανοποιήσει πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, δεν μπορείς. Μέσα σε ομάδα με δάσκαλο και με το ενδιαφέρον της παρέας γίνεται. Οπότε, σας καλώ να σας δηλώσετε ενδιαφέρον. Έχουμε ενήλικες λοιπόν, να πούμε έτσι, κατά προσέγγιση, εσείς στο σύλλογο έχετε ανθρώπους που λένε ότι εγώ θέλω να ξεκινήσω σκάκι τώρα στα 35 μου, στα 40 μου, στα 25 μου. Απλώς δεν το έχουμε οργανώσει, γιατί και ο σύλλογος φέτος, ο σύλλογος Πελαμίδης, επειδή έχει 70 χρόνια και έχει τόσες πολλές εκδηλώσεις, και εμείς επειδή ανοίξαμε στα σχολεία, στα δημοτικά της κακιστικής σχολή και κάνουμε μαθήματα στα σχολεία. Για πες μας γι' αυτό. Αυτό θα είναι πω και αυτό. Γι' αυτό και δεν μπορέσαμε. Δεν ήταν η φάση και των δύο συλλόγων τέτοια ώστε. Αλλά από την επόμενη χρονιά, την σκακιστική, μπορούμε να το βάλουμε σε σειρά και να το ξεκινήσουμε. Αμέσως έχω δύο εγγραφές. Έχεις δύο εγγραφές. Και με ρωτάνε εδώ, ποιες είναι οι υποχρεώσεις αυτών που θα λάβουν μέρος, πληρώνουν κάτι. Μία μικρή οικονομική εισφορά, γιατί ο σύλλογος έχει κάποια έξοδα. Πόσο είναι αυτή η εισφορά? Περίπου 15 ευρώ. Το μήνα. Το μήνα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αν είναι πάρα πολλοί κόσμος, μπορεί να γίνει ίσως μια καλύτερη τιμή. Αλλά όλα αυτά θα τα βρούμε στην πορεία. Η πρώτη ερώτηση που ήρθε. Ναι. Η πρώτη ερώτηση που ήρθε είναι. Είναι μια μικρή εισφορά και αυτά τα χρήματα δεν είναι για, είναι για να καλυφθούν τα έξοδα των δασκάλων, των λειτουργικών που υπάρχουν μέσα στο σύλλογο. Ναι, είναι και λογικό. Και τα μετάλλια και τα έπαθλα που δίνουμε μετά. Έχει μια λογική. Αυτά τα χρήματα δεν είναι για να τα πάρει κάποιος. Εμείς, όπως ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, δουλεύουμε εθελοντικά και το φωνάζουμε με περηφάνεια ότι δουλεύουμε εθελοντικά και δεν είμαστε έμπιστοι. Το γνωρίζουμε, δεν είναι αλήθεια. Για να μην γίνεται καμία παρεξήγηση σε αυτό. Πολύ καλά κάνεις το διευθύνεις. Το είπα και στην τελετή λήξης της κακιστικής χρονιάς ότι είμαστε απολύτως εθελοντές. Και υπάρχει μια τέτοια διαφάνεια που μπορεί ο καθένας να έρθει και να ελέγξει όλο αυτό που κάνουμε και θα φανεί. Το προκαλούμε δηλαδή. Εν τω μεταξύ μου αρέσει ότι καλούμε τόσο κόσμο εδώ και επηρεαζόμαστε κάθε φορά. Είχαμε φέρει την Κατερίνα τη Δημακοπούλου, μας έλεγε για το aerial yoga. Έλεγα εγώ, α, θα ναι. Και δεν κάναμε τίποτα. Το τένις, είχαμε φέρει τον Τάσο. Θα πάμε για τένις, Αλεξία, θυμάσαι. Τελείως, το είχαμε κανονίσει. Κολυμβητήριο. Εγώ είμαι πιο προκλητική, διότι είναι καθιστικό. Σωστά. Ενώ τα άλλα είναι κινητικά. Αν κάνουμε αυτό που λέει η Φωτεινή, που είναι καθιστικό, μετά πρέπει οπωσδήποτε να πάμε ή Τάσο ή Κατερίνα. Είναι το μόνο σίγουρο. Άρα τους καλύπτεις όλους. Έτσι. Άρα πρέπει να κάνουμε κύκλο. Είσαι καταλάβει. Γίνουμε. Στα παιδάκια, και πες μας λίγο, μας έλεγε πριν ξεκινήσουμε, όταν έφερες και τώρα στην διάρκεια της εκπομπής, ότι πλέον πηγαίνετε στα δημοτικά, σε συνεννόηση φυσικά με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, και μιλάτε για σκάκι στα παιδάκια, για πες μας λίγο. Κάνουμε μαθήματα, κανονικά, με μέρα και ώρα που ορίζει ο σύλλογος, ο κάθε σύλλογος, με παιδάκια που ενδιαφέρονται από το σκάκι και κάνουν μαθήματα κανονικά. Εσωτερικό πρωτάθλημα, μετάλλιο, δώσαμε και το χρυσό μετάλλιο σε κάθε σχολείο στην τελετή λήξης. Και έτσι τα παιδάκια μαθαίνουν στο χώρο τους. Για τον Ναύπλιο, μιλάμε. Για τον Ναύπλιο, τα δημοτικά σχολεία του Ναυπλίου. Και φέτος, εκτός από τον Άγιο Ανδριανό και το σχολείο της Άργιας που δεν συμμετείχαν, όμως θα μπουν και αυτοί μέσα, είναι όλα τα δημοτικά κάνουν μαθήματα Skype. Πηγαίνετε και σε κοινότητες, σε σχολεία του πρώην Καποδιστριακών και στο ΛΟ, ας πούμε, Ασίνη. Είχαμε φέτος στο ΛΟ. Η Ασίνη δεν έχει σχολείο, μεταφέρθηκε στο ΤΟΛΟ, αλλά κάναμε και στο ΤΟΛΟ. Υπάρχει κάτι ανάλογο στο Άργος? Δεν ξέρω ο σύλλογος εκεί αν έχει κάνει. Εμείς πάντως το κάναμε, είναι η τρίτη χρονιά που το κάνουμε. Είδαμε ότι είναι καλύτερα, κρατάμε τα αρχάρια παιδάκια στα σχολεία και όποιο είναι προχωρημένο το φέρνουμε στη σχολή. Και τα μαθήματα τα προχωρημένα τα κάνουμε στη σχολή διότι έχει άλλες απαιτήσεις. Θα μπορούσατε να προχωρήσετε και σε σχολεία του Άργους, αυτό εννοώ. Θα μπορούσαμε από τη στιγμή που υπάρχει όμως σύλλογος εκεί, σκακιστικός. Α, υπάρχει στο Άργος. Αυτό οπότε, ήθελα να πω. Δεν ήξερα αν υπάρχει. Ναι, οπότε δεν τον έχουμε ακούσει. Έχεις ακούσει εσύ.
Ενδεχομένως. Ήταν τα παιδιά τα δικά. Ενδεχομένως εγώ να μην έχω ακούσει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ναι, ήταν τα παιδιά τα δικά μας, τα οποία για λόγους εντοπιότητας μετακινήθηκαν στο Άργος και έκαναν σύλλογο εκεί. Να το κάνουν πιο γνωστό, γιατί δεν το ξέρει κανείς. Αυτοί ξέρω. Έχετε δει παιδάκια που να ξεχωρίζουν, δηλαδή. Γιατί σίγουρα από μικρές ηλικίες, κάποιος που έχει τάση και έφεση προς το σκάκι, που είναι παιχνίδι που θέλει, νιονιό. Να το πούμε απλά, δηλαδή πρέπει να σου κόβει και λίγο. Δεν είναι. Έχετε δει παιδάκια εδώ στην περιοχή μας που να ξεχωρίζουν, δηλαδή να λες αυτό το παιδάκι έχει χάρισμα. Το έχει, ξέρω εγώ. Και επίσης φέτος είχαμε και δελτία. Ενεγράφησαν στην Ομοσπονδία και έβγαλαν και αθλητικό δελτίο από την πρώτη κιόλας χρονιά που έκαναν μαθήματα στο σχολείο, γιατί πράγματι ξεχώρισαν. Mm-hmm. Και αντιλήφθησαν και οι γονείς τους ότι καλό είναι το παιδί τους, αφού έχει αυτή την έφεση, και να το προχωρήσει. Και εκδώσανε και δελτία. Φωτεινή, έχεις παιδάκια, Έχω δύο, ναι. Έχουν ασχοληθεί με το. Και οι δύο, και γι' αυτό και η μαμά. Ήταν ο λόγος για τον οποίο η μαμά από τόσα χρόνια έχει και ασχολείται με το σκάκι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για δώσ' μας μια εικόνα, για πόσα παιδάκια μιλάμε τώρα στο Ναύπλιο, έτσι, σαν σχετιστικό σύλλογο Ναύπλιο. Είναι 84 παιδάκια. Εκτός από αυτά που διέκοψαν γιατί πήραν μυρωδιά. Όχι, πόσα παιδάκια ασχολούνται, περνάνε από το σύλλογο, όλων των ενοικιών παιδάκια. Ναι. Από δημοτικό μέχρι και εφήβους. Μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι, που ασχολούνται με το σκάκι. Φέτος δεν είχαμε πάρα πολλά, είχαμε 2-3. Ακριβώς γιατί όσο μεγαλώνουν τα παιδιά έχουν άλλες υποχρεώσεις και δεν μπορούν να ασχοληθούν αθλητικά με το θέμα αυτό, εκτός αν υπάρχει πολύ μεγάλη έφεση και ενδιαφέρον. Αλλά μεγαλώνοντας, συνήθως είναι στα μικρά παιδιά, μαθαίνουν, σταθεροποιούν γνώση και στη συνέχεια μετά στο πανεπιστήμιο νομίζω το ξαναπιάνουν. Mm-hmm. Οπότε. Να πούμε ότι τα παιδιά γενικότερα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Είναι πιεσμένα το πρόγραμμά τους, είναι απίστευτο. Δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι τα φροντιστήρια τα έξω. Ακριβώς. Γιατί ακόμη και σε ιδιωτικό να πηγαίνει, τελικά κάνει φροντιστήριο, είναι οι ξένες γλώσσες, είναι τα αθλήματα. Δεν έχει χρόνο. Είναι πολύ δύσκολο. Το κόβει γιατί. Ξεκινάνε 7 το πρωί και τελειώνουν 11 το βράδυ. 11 το βράδυ, ακριβώς. Τρομερό. Οπότε όταν χαλαρώνουν κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα ηλικιακά. Από πλευράς υποχρεώσεων, βλέπεις ότι έρχεται πάλι το μένει μέσα στο μικρόβιο. Γι' αυτό λέω να γυρίζουμε στους ενήλικες. Mm-hmm. Έχουμε τα μικρά παιδιά και τους ενήλικες. Άρα γιατί εμείς καλά κάναμε που δεν το ξεκινήσαμε από μικρά, πάμε κατευθείαν μεγάλη. Κατευθείαν ναι, μεγάλη. Τώρα που δεν έχουμε έγνοιες εμείς και τίποτα. Δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε στη ζωή μας. Θα το ξεκινήσετε τώρα. Θα σας δώσει τη δυνατότητα, όπως λέει και ο κύριος Λιγερός, να ξεχαστείτε για λίγη ώρα και να φτιάξετε το μυαλό σας. Φαντάζομαι ότι και εκείνη την ώρα θα πρέπει τα κινητά να είναι κλειστά. Τα κινητά θα είναι κλειστά. Ο κυρίος Λιγερός από πάνω, κάτω. Και θα το δει. Θα το δει σίγουρα αν χτυπήσει, ακόμα και στο θόρυβο. Οπότε θα την κάνει την παρατήρηση και γι' αυτό δεν συμφέρει. Πρέπει να είναι πάρα κλειστά. Πολύ, ναι. Πάρα πολύ όμορφο. Όλο το σκάκι είναι υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Γεωργία Σαμαρτζή. Όπως ξέρετε, είναι ο τομέας αθλητισμού που έχει ενσωματώσει το σκάκι. Και έτσι όλο αυτό έγινε υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Γεωργία Σαμαρτζή. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Λίγο πριν γίνει η εκδήλωση, δώσαμε τα τρόφιμα που ήταν προγραμματισμένα να δώσουμε και αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ λίγα. Γιατί τα σούπερ μάρκετ δεν δώσανε πλέον. Ο κόσμος έχει προβλήματα, δυσκολίες. Ναι. Έχουμε τα καλάθια, αλλά υπήρχε, τα καλάθια αλλά δεν λίγα. Δεν έτσι δώσαμε πάρα πολύ λίγα τρόφιμα. Κάνω έκκληση σε όποιον θέλει. Εμείς δεν μαζεύουμε χρήματα με τη μορφή χρημάτων. Τα θέλουμε σε τρόφιμα. Παρακαλούμε όποιον μπορεί να γεμίζει τα καλάθια, γιατί αυτές οι 50 οικογένειες έχουν πραγματικό πρόβλημα και με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Τι γίνεται τώρα λοιπόν, συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα τρόφιμα. Ναι, συγκεντρώθηκαν πολύ λίγο. Τι γίνεται σε αυτή λίγο. Την περίπτωση. Κάνουμε προσωπική έκκληση πλέον σε κάποιους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορούμε να συμπληρώσουμε για να βγάλουμε αυτά που πρέπει να δώσουμε. Δώσαμε πολύ λιγότερα αυτή τη φορά. Το εξηγήσαμε στους ανθρώπους οι οποίοι το έβλεπαν, γιατί και αυτοί είναι μέσα στον κόσμο, βλέπουν ότι τα καλάθια δεν γεμίζουν όπως γέμιζαν, τα ράφια μας στο χώρο είναι άδεια, το βλέπουν και αυτοί, δεν είναι ότι εμείς κρύβουμε κάτι. Και έτσι κάνω έκκληση στον κόσμο να μας βοηθήσει με τα τρόφιμα, για να μπορούμε και εμείς να είμαστε συνεπείς σε αυτές τις. Φωτεινή, στο ένα μήνα, 40 μέρες. Κάνετε έκκληση σε απλούς πολίτες. Δεν έχετε κάποιες χορηγίες μεγάλων. Όχι, δεν έχουμε. Έχετε κάνει προσπάθεια. Έχουμε κάνει. Έχουμε μιλήσει και με τον Μπορούμε. Μας έχει προσεγγίσει και τον Μπορούμε στην Αθήνα. Όμως δεν έχουμε ακόμα καμία συνεργασία.
Αλλά εδώ, από μεγάλες επιχειρήσεις, ας πούμε. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μας δίνουν μόνο αυτά που έχουν. Η κάθε επιχείρηση. Η κάθε επιχείρηση. Ή και από φυσικά πρόσωπα, να σου το πω εγώ τώρα. Φυσικά πρόσωπα. Από φυσικά πρόσωπα που έχουν μια επιφάνεια. Ναι. Τώρα δεν χρειάζεται επώνυμα. Ανώνυμα, δεν είναι. Γι' αυτό λέω. Έχετε κάνει κάποιες κρούσεις, ας πούμε. Ναι, προσωπικά πλέον. Και ήσυχα κάνουμε κρούσεις αυτούς τους ανθρώπους για να μας βοηθήσουν. Πάντα λέω όχι σε χρήματα, ναι, πάντα σε τρόφιμα, mm-hmm, για να μπορούμε να καλύπτουμε αυτή την ανάγκη. Εμείς με τους ανθρώπους αυτούς έχουμε συνεργασία μία φορά το μήνα, μία φορά στις 40 μέρες και δίνουμε mm-hmm αυτά τα τρόφιμα. Ή όποτε έκτακτα παρουσιαστεί κάτι που είναι φρέσκο, νοπό και πρέπει να το αποδώσουμε αμέσως. Να επαναλάβουμε λίγο, να πούμε για μία ακόμη φορά και σας ξέρει πλέον ο κόσμος, mm-hmm, για κάποιους που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, πού μπορεί κάποιος να βρει να απευθυνθεί στο Ίδρυμα. Θέλει να φέρει κάποια τρόφιμα ενδεχομένως ή να κάνει μια πρώτη επαφή, να πούμε λίγο τα γραφεία πάλι που είναι και ποιες ώρες μπορεί να σας βρει και κάποια τηλέφωνα ενδεχομένως επικοινωνίας. Τώρα το καλοκαίρι θα δώσω το δικό μου το τηλέφωνο, γιατί είναι κλειστά τα γραφεία, η σχολή είναι κλειστή και όλα αυτά. Το χειμώνα κάθε Σάββατο είμαστε στη σχολή. Αλλά τώρα το καλοκαίρι μπορεί μόνο στο τηλέφωνο στο 697-7302-772, αν και το ξέρει όλος ο κόσμος και αυτό το τηλέφωνο, να επικοινωνήσει μαζί μας και να είναι στην πολιτιστική αιστεία του Αγίου Νεκταρίου και στην Αντωνοπούλων που έχουμε και εκεί ένα στις γραφείο. Λοιπόν, στις εργατικές κατοικίες και μέσα στο παλιό Ναύπλιο, δίπλα στο Δημαρχείο. Όμως εκείνο δεν το ανοίγουμε πάρα πολύ συχνά γιατί σας λέω και καλοκαίρι. Σωστά. Και και στο Facebook φαντάζομαι υπάρχει. Στο Facebook υπάρχει το www.idrimapavlasamartzi.gr. Στο Facebook πώς είναι? Στο Facebook είναι Ίδρυμα Γεωργία Σαμαρτζή. Μάλιστα. Για τους φίλους λοιπόν που μας ακούνε. Και υπάρχει και η ιστοσελίδα www.idrimapavlasamartzi.gr όπου ανεβάζουμε όλες τις δράσεις και υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα και η επικοινωνία που μπορεί να γίνει από εκεί. Τέλεια. Να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Ετοιμάζουμε μία έκθεση μόνιμη σε χώρο που δεν μπορώ να το ανακοινώσω ακόμα, στην Ασίνη. Με όλα τα πράγματα της Γεωργία Σαμαρτζή και τα κεντήματα και τις χειροτεχνίες, τις ζωγραφιές, όλα τα παλιά αντικείμενα, όλα θα εκτεθούν και θα φτιάξουμε ένα χώρο μουσιακό για να διατηρηθούν τα πράγματά της και να βλέπει και ο κόσμος όλο αυτό. Mm-hmm. Και να ξεκινάει από εκεί να γίνεται η αφετηρία όλης αυτής της δράσης. Και μας περιπτώσει να δει και ποια ήταν η Γεωργία Σαμαρτζή. Δείξαμε πέρσι στην έκθεση βιβλίου το βιβλίο της ιστορίας του Γαλάζιου Λαγού. Ετοιμάζεται τώρα η ιστορία του Γαλάζιου Λαγού σε μικρά τεύχη ασπρόμαυρα, με ασπρόμαυρες τις ζωγραφιές της για να ζωγραφίζουν τα μικρά παιδάκια μέχρι 5 ετών. Δεν το έχουμε εκδώσει ακόμα. Θα το εκδώσουμε και αυτό προς τα έξω και προχωράμε. Μπράβο σας. Εσείς φτάσαμε. Καλή δύναμη να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πραγματικά που μας καλείτε να έρθουμε εδώ, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό ότι δεν πήραμε εμείς τηλέφωνο να έρθουμε εδώ. Μα εσείς μας καλέσατε για να τα παρουσιάσουμε και να τα πούμε όλα. Και αν έχεις καταλάβει, αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή βεβαίως ασχολείται και με τα πολιτικά, είναι λογικό. Αλλά πιο πολύ φέρνουμε κόσμο εδώ που έχουν να πούνε πράγματα. Έτσι, mm-hmm. Είναι μέσα στην κοινωνία, είναι μέσα στον κύκλο μας. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Επίσης. Και καλή δύναμη. Και καλό υπόλοιπο διακοπών, αν κάνετε διακοπές. Μετά τις 12 Αυγούστου εμείς. Εντάξει, όποτε τις κάνετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα δοκιμάσουμε σκάκι φέτος. Εγώ σας περιμένω. Και θα κάνουμε την απόπειρα. Τώρα που θα καταλήξει. Τώρα αν μας αρέσει, αν το συνεχίσουμε. Πάντως θα το χαρούμε πολύ και εγώ και ο κύριος Παντιδέας και οι δάσκαλοι του σκακιστικού που θα κάνουμε ένα τμήμα ενηλίκων και θα φτιάξουμε μία παρέα ενηλίκων που θα μάθει σκάκι. Συγγνώμη, νομίζω ότι εκείνη την ώρα έκανα την ανάρτηση. Το τμήμα αυτό θα ξεκινήσει από την καινούργια. Την καινούργια χρονιά. Έτσι. Εάν αυτό θέλετε και τώρα, μπορούμε να μαζέψουμε τώρα τον κόσμο και να το ξεκινήσουμε. Αλλά νομίζω ότι τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν θα μαζευτεί κανένας. Θα σου στείλουμε ένα DVD, ένα στικάκι. Την πρώτη απόπειρα που θα κάνουμε την Αλεξία, θα βάλουμε μια κάμερα κρυφά να μας γράφει, να παίξουμε σκάκι, να στείλουμε, αλλά δεν θα το κοινοποιήσεις ποτέ. Εντάξει. Να το έχεις να το δεις εσύ. Εντάξει, έγινε. Να είστε καλά, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε και πάλι εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.
10 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ μαζί από τον DRS 92,2 στα FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr και φυσικά από το ellaswebtv.gr. Και οπωσδήποτε μας ακούτε και από το Live 24. Στο Blue Blank σήμερα λοιπόν το μεγάλο πάρτι της Πανσελίνου με τη Μαλού. Καλό θα είναι να κάνετε τις κρατήσεις σας. Θα είμαστε όλοι εκεί να απολαύσουμε το φεγγάρι στο ωραιότερο σημείο του ναυπλίου. Να ευχαριστήσουμε τον Negro Espresso Bar, το εστιατόριο Αραπάκο, τη Μελισσινό Security, τα 4 καταστήματα Ανδρής, σε Καλαμάτα Τρίπολη και τα 2 καταστήματα στο Άργος και φυσικά το 360 Wine Bar και ξένων καφέ στην πλατεία Συντάγματος στο ναύπλιο. Πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου εκεί ο Μάκης ο Τουμάσης από τη Βουλή είναι εκεί και μας περιμένει. Καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα, παιδιά. Συνταγματική αναθεώρηση έχει το μενού. Ναι. Νομίζω ότι χθες μπήκανε τέλος τα σενάρια που είχαμε και που κυριαρχούσαν το τελευταίο δεκαήμερο. Πάνω στο θέμα της κυβερνητικής πρότασης για τη θέσπιση νέου εκλογικού νόμου. Συζητούσαμε και πιθανολογούσαμε ότι πολλά βρισκόντουσαν στην κατεύθυνση της απλής αναλογικής. Μπήκανε όμως τέλος σε όλα αυτά, αφού η Χρυσή Αυγή με 18 ψήφους που ήταν απαραίτητες προκειμένου να συμπληρωθεί η αυξημένη πλειοψηφία που χρειάζεται των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών, που απαιτεί το Σύνταγμα αυτό, υπάρχει άμεση εφαρμογή του νόμου, ενημέρωσε χθες ότι θα απέχει από την ψηφοφορία, αφού δεν συντάσσεται ούτε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με εκείνη της Νέας Δημοκρατίας και των παρατρεχάμενων ενός εκάστου κόμματος. Πλέον λοιπόν, στο θέμα αυτό, στην καλύτερη περίπτωση για την κυβέρνηση των θετικών ψήφων, δεν φαίνεται να βλέπουμε ότι θα μπορούν να ξεπεράσουν τις 179. Αυτό το γεγονός οδηγεί σε έναν άλλο σχεδιασμό για τη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, πλέον η συζήτηση περνά σε καθαρά επικοινωνιακό επίπεδο. Θα είναι μια μάχη περισσότερο εντυπώσεων. Θα κορυφωθεί με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία αύριο το βράδυ. Ενώ εντωμεταξύ, σύμφωνα με κάποιες ακριτομήθειες, κάποιες πληροφορίες, που δεν είναι όμως επιβεβαιωμένες, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μείωση του πλαφών εισόδου στη Βουλή για ένα κόμμα από το 3% στο 2,5%, με στόχο να μπουν πολλά κόμματα στη Βουλή και να μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να σχηματίζει κυβέρνηση με μικρότερα κόμματα και να μην πέσουμε σε κάποια... Αλλά και αυτό να γίνει που μας λες, και για να γίνει αυτό πάλι χρειάζονται τα 2/3, σωστά? Βεβαίως, ναι. Οπότε... ξεχωριστό. Μάλιστα. Να πούμε ότι χθες στη συζήτηση ξεχώρισε μάλλον η ομιλία του κ. Βορύδη από τη Νέα Δημοκρατία, που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην νομοθεσία της κυβέρνησης. Από τη Χρυσή Αυγή ο Γιάννης Λαγός είπε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Χρυσή Αυγή δεν είναι ουρά ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Κανδαλίδης από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα ψηφίσει παρόν στα άρθρα και προσέθεσε ότι η Χρυσή Αυγή πήρε την απόφαση να είναι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτόν τον εκλογικό νόμο. Αυτό το είπε ο κ. Κατσιώτης του ΚΚΕ, παρόλο που βέβαια αυτή η θέση της Χρυσής Αυγής δεν είναι, αλλά το είπε για να παίξει στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Επίσης, ο κ. Μπαρτσότας από το Ποτάμι είπε ότι αυτός ο νόμος δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά μια μικροκομματική υποφημότητα. Οπότε η συνέχεια οθόνης, θα λέγαμε. Να πούμε ότι για τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που θα έχουμε για το διάλογο κτλ. Θα παρουσιάσει τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός. Χθες αποφασίστηκε στη συζήτηση, σύσκεψη που είχαν οι βασικοί άξονες της κυβερνητικής πρότασης. Αυτό που λέμε, ονομάζουμε, αποκαλούμε οδικό χάρτη. Ωστόσο, στο σημείο αυτό οι απόψεις εντός της κυβέρνησης δεν συμπλέουν όλες, δεν είναι όλες σύμφωνες στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Τα θέματα πάντως που θα ανήκουν στην συνταγματική αναθεώρηση και ανεξάρτητα από τυχόν προσταθερέσεις που μπορεί να γίνουν είναι πρώτον τα λαϊκά δημοψηφίσματα με λαϊκή πρωτοβουλία που θέλει να βάλει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, μια μικρή αύξηση των αρμοδιοτήτων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η πιθανότητα να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη λαϊκή βάση, ο διαχωρισμός του κράτους και εκκλησίας και η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης και η αλλαγή στην άρση ασυλίας των βουλευτών. Πάμε, Μάκη, στις τηλεοπτικές άδειες τώρα, όπου είχαμε τη δεύτερη φάση. Είχαμε τη short list, όπως λέμε έτσι τώρα, που αγγλικίζουμε πλέον οι περισσότεροι. Όσοι περάσαν στα ημιτελικά, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν τις 4 άδειες πανελλαδικής εμβέλειας. Ναι. Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Από τις 7, λοιπόν,
Εκτός λοιπόν από τις εκτός βγήκε το Μέγα, το οποίο δεν είχε πάρει πρόταση, βγήκε... Αναμενόμενο, ναι. Βγήκε η πρόταση του κυρίου Σαββίδη, ναι. Του γνωστού επιχειρηματία και πρόεδρου του ΠΑΟΚ. Με τι αιτιολόγηση για τον κύριο Σαββίδη? Ότι δεν ήταν πλήρης ο φάκελος τώρα. Μάλιστα, ναι, ναι. Και απερίφθη επίσης και η πρόταση της ανεξαρτήτου, του ανεξαρτήτου τηλεοπτικού παρόχου που ανήκει σε μια, κυρία, σε μια εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Ενώ από την αρχή να θυμηθούμε ότι είχε κοπεί το City News του Γιώργου του Καρατζαφέρη, γιατί δεν είχε ούτε το παράβολο καταθέσει ο κ. Καρατζαφέρη. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με τα απόνερα κατά κάποιο τρόπο. Τα τελευταία νέα που έχουμε από την απόπειρα πραξικοπήματος που έγινε το Σάββατο, μάλλον αργά το βράδυ της Παρασκευής. Νομίζω πια ότι σε διπλωματικό επίπεδο βρίσκεται μάλλον σε κατάσταση απόγνωσης ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του. Μετά τις όλες τις εξελίξεις του πραξικοπήματος που είναι ραγδαίες, η κυβέρνηση εδώ στην Αθήνα τρέχει να διαχειριστεί μια σειρά ζητημάτων που άπτονται λεπτών χειρισμών στο διπλωματικό επίπεδο. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε την πίεση προς τις ελληνικές αρχές να εκδοθούν οι 8 που συμμετείχαν στο πραξικόπημα και κατέφυγαν στη Θράκη, στην ελληνική Θράκη, όπως το έχει απαιτήσει η Άγκυρα λοιπόν. Τα υπονοούμενα Ερντογάν για την επαναφορά της θανατικής ποινής και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκαλεί τρόμο στην κυβέρνηση της Τσίπρα. Μήπως και η Τουρκία, αν δεν δεχθεί η Ελλάδα να παραδώσει τους 8, ανοίξει πάλι τα κύματα των προσφυγικών ροών που, αν γιγαντωθούν και με την πολιτική του Μαξίμου να τους δέχεται όλους μέχρι τώρα, αποτελεί ένα εφιαλτικό σενάριο. Μετά τα όσα δημόσια υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος για τη θανατική ποινή, έγινε σύσκεψη χθες του Μαξίμου υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Συμμετείχαν εκεί ο υπουργός δικαιοσύνης ο κ. Παρασκευόπουλος, ο κ. Τόσκας που είναι αναπληρωτής υπουργός προστασίας πολίτη, ο κ. Μουζάλας, ο υφυπουργός εξωτερικών κ. Ξηδάκης. Η όλη κατάσταση έχει γίνει. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Αρχηγός ΓΕΘΑ, ναι, ακριβώς. Συσκέπτονται, αλλά λύσεις δεν βρίσκουν. Μάλιστα. Η κατάσταση έχει γίνει εξαιρετικά περίπλοκη. Εκτιμώ πως θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Γιατί ο Ερντογάν σε μια κρίση αμετροέπειας φλερτάρει, το δηλώνει, ναι, την επιστροφή της θανατικής ποινής στην Τουρκία. Και η ίδια η χώρα αυτή απαιτεί την παράδοση των 8. Αν, και εγώ θα είμαι υποχρεωμένος να θυμίσω, ότι όταν η Τουρκία ζητούσε, όταν η Ελλάδα μάλλον ζητούσε έκδοση των δολοφόνων του Ισαάκ και του Σολομού, που είχαν δολοφονήσει, είχαν κάνει 2 δολοφονίες στην Κύπρο Ελληνοκυπρίων, περιφρόνησε η Τουρκία τα ελληνικά αιτήματα. Αλλά ο Τούρκος τώρα πρέσβης απείλησε μέσα πλην σαφώς με επιδείνωση των διμερών σχέσεων. Μάκη, τώρα λοιπόν επιθυμεί να κερδίσει η Αθήνα. Ναι, ναι. Από την άλλη πλευρά η Άγκυρα μάλλον της δένει τα χέρια και επιμένει με μια, θα έλεγα, εμπεριστική θα τη χαρακτήριζα ρητορική, αγνώντας με επιθυμικό τρόπο ακόμα και τις παρενέσεις των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Μάλιστα. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μιας και αναφέρθηκε και στην Κύπρο. Έχουμε επέτειο σήμερα, Αλεξία, από τον, ναι, Ατήλα, ναι, το, ναι, 1974. Θα τα πούμε μετά. Ναι, ναι. 10 και 21 πρώτα λεπτά. Βασίλη μου, χθες είχαμε μια επιτυχή κατάληξη μακράς σε διάρκεια διαβούλευση σχετικά με το περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των αποβλήτων Πελοποννήσου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Ναυπλίων, τον Δημήτρη τον Κοστούρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, φαντάζομαι. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, σε όλους. Σε πρώτο χρόνο, άλλωστε, είδαμε και την ανακοίνωση που εκδώσατε, κύριε Δήμαρχε. Εκφράζετε την ικανοποίησή σας. Πώς θα μπορούσατε άλλωστε να μην είναι, υπάρχει ικανοποίηση? Ένα σημαντικό βήμα γίνεται σε αυτό που πρέπει να πάρει σάρκα και οστά, πραγματικά, να περάσουμε στη σάρκα και στα οστά, στην υλοποίηση αυτού που θέλουν οι δημότες όλης της Πελοποννήσου, φυσικά και του Δήμου Ναυπλίων, να δουν να λύνεται οριστικά ο μεγάλος πονοκέφαλος και για εσάς και σαν Δημοτική Αρχή και για όλους τους πολίτες, φυσικά, της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τι σημαίνει, Δήμαρχε, η πρόσφατη απόφαση, η ομόφωνη απόφαση, η πρόσφατη? Σημαντικό είναι ότι είναι ομόφωνη. Ναι, και είναι σημαντικό φυσικά, βέβαια, αυτό. Πριν σας πω για την απόφαση, θα σας πω ότι όπως όλα τα άλλα θέματα, τα οποία σε μια... Λίγο πιο δυνατά, Δήμαρχε, αν μπορείτε στη συσκευή σας, λίγο πιο δυνατά μιλήστε. Όπως όλα τα μεγάλα θέματα, τα οποία σε μια διαδικασία δρομολόγησης λύσης ή διαβούλευση, όπως αλλιώς πάσχουν από τα πιθανά λόγια, έτσι το θέμα του προβλημάτου πάσχει από πάρα πολλά λόγια.
Κύριε Δήμαρχε, θα σας καλέσουμε σε ένα λεπτάκι γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν ευθύνεστε εσείς. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο, θα σας καλέσουμε πάλι, έχει πολλές διακοπές. Σε δευτερόλεπτα σας καλούμε σε λίγο, κύριε Δήμαρχε. Και αφού αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ναυπλίων, τον Δημήτρη τον Κοστούρο, πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας σχετικά με την ομόφωνη απόφαση της έγκρισης της εισήγησης του μελετητή σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Σας ακούμε και πάλι, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη για την διακοπή. Με ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Ναι. Καλημέρα πρώτα-πρώτα σε όλους. Και σε όσους βλέπουν φίλους σήμερα, όπως είπε λίγο, ότι όλα τα μεγάλα θέματα τα οποία βρίσκονται σε μια διαδικασία διαβούλευσης ή δρομολόγησης λύσεων υποφέρουν από τα λόγια, τα πολλά λόγια και τις κουβέντες, και στο θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων υποφέρει από πάρα πολλές κουβέντες. Κανονικά θα έπρεπε να βγαίνουμε να μιλάμε όταν έχουμε συγκεκριμένο στον κόσμο. Ναι. Γιατί το μόνο που έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής δεν έχει καταλάβει κανένας τίποτα, να αγωνιούν όλοι γιατί βλέπουν οποιοδήποτε μιλάει ελληνικά να διαφέρει κάποιον άλλον και έχουμε γεμίσει με ευαγγελιστές της αλήθειας. Το μόνο πρόβλημα εκεί είναι ότι έχει χαθεί αλήθεια. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σε ένα αυτό πλέον που έχει κάνει με τον περιφερειακό σχεδιασμό, ναι. Πούμε ότι οι δήμαρχοι της Πελοπόννησου ομόφωνα έκαναν ένα πολύ σημαντικό βήμα που λέγεται τι προτείνουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μέσα στην όλη διαδικασία δρομολόγησης λύσης των απορριμμάτων, διαχείριση των απορριμμάτων, ο περιφερειακός σχεδιασμός είναι μια βασική προϋπόθεση για να υπάρχει και να προχωρήσει. Mm-hmm. Το εγκρίθηκε προχθές ομόφωνα. Η ομοφωνία μέσα σε αυτή την απίθανη ένταση των τελευταίων μηνών, ναι. Θεωρώ ήταν το απόλυτο κατόρθωμα της εκτελεστικής επιτροπής του ΦΟΡΕΑ, οι οποίοι έμειναν προσδομένοι στο στόχο της ενότητας των δημάρχων και της κοινής καθολικής αντιμετώπισης του ζητήματος, χωρίς να ακούνε διάφορους δεξιά-αριστερά που μόνο που έκαναν συμφέροντα δικά του. Μιλώντας συνέχεια και λέγοντας ό,τι μπορεί να πει ο καθένας. Το αποτέλεσμα αυτής της πολύ όρημης συμπεριφοράς, θέλω να το τονίσω, μιλάμε για όρημη συμπεριφορά, ήταν αυτή η ομόφωνη. Τι σημαίνει ότι ψηφίστηκε ο περιφερειακός σχεδιασμός? Σημαίνει ότι οι Δήμοι καθόρισαν τον τρόπο με τον οποίο βάσει του τεχνικού σχεδιασμού, ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, θα κάνουν το σημείο να δώσουν τα απορρίμματα σε μια νόμιμη, αδειοδοτημένη από το κράτος, ολοκληρωμένη διαχείριση. Και επιμένω στις λέξεις, γιατί οι λέξεις αυτές δεν παίρνουν καμία αμφισβήτηση. Μόνο το κράτος μπορεί να αδειοδοτήσει μια ολοκληρωμένη διαχείριση απορρίμματων. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για διαχείριση απορρίμματων, μιλάμε για διαχείριση. Ο περιφερειακός σχεδιασμός λέει ότι οι Δήμοι μέσα από διαδημοτικές συνεργασίες και μόνοι ξεκινάνε ανακύκλωση, ξεκινάνε κομποστοποίηση, ξεκινάνε να μαζεύουν με όποιο ρεύμα μπορούν ότι μπορεί να μην πάει σαν υπόλοιμα κάπου αλλού αλλά να ξαναχρησιμοποιηθεί και φτάνουν σε ένα σημείο να έχουν υπόλοιμα. Το υπόλοιμα αυτό που είναι το κρίσιμο ζήτημα όλης υπόθεσης, θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμο με μια νόμιμη ολοκληρωμένη διαχείριση. Από εκεί και πέρα περιμένουμε το κράτος, περιμένουμε την περιφέρεια να μας πούν πού εμείς θα πάμε τα απορρίμματα. Θα τα πάμε στη διαχείριση. Ο περιφερειακός σχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα να πάμε σε κεντρική διαχείριση, δηλαδή σαν Πελοπόννησο. Μάλιστα. Δίνει όμως και τη δυνατότητα να αδειοδοτηθούν χώροι κατά περιφερειακότητες ή όπου αλλού, έτσι πως θα πάει σε αποκεντρωμένες όλες οι λύσεις μπροστά για να αποκτηθούν, το πω έτσι. Αλλά θέλω να τονίσω, ναι. Ότι η ομοφωνία προήλθε από την όρημη συμπεριφορά ανθρώπων οι οποίοι στόχο έχουν αποκτηθεί τη λύση του προβλήματος.
όχι το να πολιτισμαντήσουν, όχι το να μιλήσουν, όχι το να ευαγγελιστούν διάφορα πράγματα, αλλά να λυθεί το πρόβλημα. Όχι όπως γινόταν τις προηγούμενες δεκαετίες, πάρτε το πιστήρι από μένα. Όχι, εμείς πήραμε το πιστήρι και μπαίνουμε και μπροστά. Σημεία που πρέπει να τονιστούν. Φαντάζομαι στα επόμενα δημοτικά συμβούλια ή στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα απασχολήσει και τη συνεδρία του οργάνου η εξέλιξη αυτή που είναι κορυφαία σημασία για το μέλλον τη διαχείριση. Για να δει και ο Δήμο, η δημοτική αρχή, πώ θα βαδίσει από εδώ και πέρα στι λεπτομέρειε πλέον, αλλά ουσιαστικέ λεπτομέρειε. Μάλλον όχι λεπτομέρειε, είναι σημαντικά θέματα που έχετε να λύσετε. Με κατά κάποιο τρόπο λυμμένα τα χέρια από αυτή την απόφαση, η Δημαρχία. Το επόμενο δημοτικό συμβούλιο, Παρασκευή, θα ενημερώσω το Σώμα για τη Γενική Συνέλευση και την ψήφιση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, ο οποίος θα ξαναγυρίσει στα πλαίσια της Περιφερειακής Διαβούλευσης το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, ο Δήμος θα μέσα σε 10 ημέρες θα ψηφίσει το τοπικό του σχέδιο διαχείρισης, το οποίο περιγράφει, γιατί υπάρχει μέσα στο Περιφερειακό Σχεδιασμό. Σε 10 ημέρες είπατε? Μέσα, είναι στο στάδιο της διαβούλευσης. Μάλιστα. Το τοπικό σχέδιο. Όμως θέλω να πω δύο σημεία. Και αυτά γιατί νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει τέλος να μπαίνουν σε μία σειρά. Δεν θεωρώ ότι οι δήμαρχοι ποτέ αυτές τις ευθύνες που αναλογούν την άκρη και προσπάθησαν να τις κρύψουν. Να ξέρουμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο τον περασμένο που ψηφίστηκε ο εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των προβλημάτων, η ολοκληρωμένη διαχείριση δεν ήταν στους Δήμους. Αυτό να τελειώνει. Mm-hmm. Δεν υπόθηκε ποτέ πεντακάθαρα. Και να σταματήσουν όλοι να μιλάνε για ευθύνη των Δήμων την περασμένη περίοδο. Πριν από το 2011 είχαν πάλι οι Δήμοι. Μετά το 2011 δεν είχαν οι Δήμοι ευθύνη. Τελειώνει. Και γι' αυτό μάρτυρας είναι αδιάψευτο ο διαγωνισμός της περιφέρειας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Τονίζω για να καταλάβει οποιοδήποτε έχει μυαλό να καταλάβει και θέλει να καταλαβαίνει ότι διαγωνισμός και αρμοδιότητα άλλου δεν γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό κάνω διαγωνισμό για την ολοκληρωμένη διαχείριση πάει να πει ότι έχω την ευθύνη και την αρμοδιότητα συγκεκριμένου θέματος. Το κλείνουμε αυτό. Και λέω το κλείνουμε γιατί εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε κοντρίτσες. Εδώ δεν είμαστε για να χωρίσουμε κράτη, περιφέρεια, δήμος και δημούς. Εδώ είμαστε για να λύσουμε το πρόβλημα των απορριμμάτων. Και έτσι μόνο το αντιμετωπίζουμε εμείς το φορέα, σαν δήμαρχοι της Πελοποννήσου. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να είναι τυφλός, να τυφλώνεται από πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι κάποιο θέμα. Mm-hmm. Να μην καταλάβει ότι είναι κοινό σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι κοινό. Έχουμε γεμίσει σκουπίδια και θεωρώ ότι ουδής δήμαρχος έχει ελαφρά τη δυσή του και ήσυχη με αυτό που γίνεται. Άρα πρέπει να το πιστεύω τελικά. Οι δήμαρχοι λοιπόν, βλέποντας μόνο τη δυσή του δήματος, πολύ όρημα, περίμεναν εκτονωθούν όλες τις εντάσεις, να γίνουν όλες οι διαβουλεύσεις, να πέσει όλη η λάσπη του κόσμου. Το πρόβλημα με τη λάσπη, αλλά ξέρετε γιατί έχει πέσει οικοδομή. Πέσει 90% οικοδομή και όλοι αυτοί που δούλευαν με λάσπη τώρα την έχουν μεταφέρει και την πετάνε κάτι το ένα στο άλλο. Θέλουν να υπάρχει κίνηση. Εντάξει, φωτογραφήσατε. Και να λοιπόν πλέον και να πούμε ότι ομοφωνήσαμε και ο φορέας περίμενε να γίνει αυτό. Γιατί αυτό που ενδιέφερε δεν ήταν να βγάλει το 51%. Αυτό που ενδιέφερε ήταν μια ομόφωνη απόφαση που θα δείξει το δρόμο σε αυτούς που μέχρι τώρα δεν θέλουν να δουν το δρόμο. Ο δρόμος λοιπόν άνοιξε, περιμένουμε τα σταθερά βήματα από εδώ και εξής, μέχρι την ημέρα, το ξαναλέω, που τα απορριμματοφόρα των Δήμων, ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί τότε μιλάμε για λύση, ναι, με αερολογίες και μπουρδολογίες, ότι το απορριμματοφόρο πάει στην ίδια χωματερή και θα βγει, είναι τουλάχιστον ανεύθυνο, για να μην μπορώ να το χαρακτηρίσω. Μιλάμε λοιπόν για τότε που απορριμματοφόρο θα μπορεί να στύψει σε μια εκπληκτική στιγμή για όλους μας και να πάει εκεί που θα διαχειρίζονται διαφορετικά τα απορρίμματα. Τότε μιλάμε για λύση. Οτιδήποτε άλλο
είναι μια αερολογία. Και αυτή θα το ξαναπώ να το ακούσουν όλοι οι λύσεις σήμερα που μιλάμε. Γιατί σήμερα ο καθένας όταν πίνει κάτι στο χεράκι καταναλώνει το κάποιο και το υπόλοιπο είναι παραγωγή απορρίμματα. Σήμερα λοιπόν η μοναδική λύση είναι χωματερή το δρόμο, όλοι που ζούμε, ή χωματερή, η οποία χωματερή έχει επιλεγεί και πολλά χρόνια πριν. Εντάξει. Και φυσικά όλα αυτά σύνομα, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει πορεία το θέμα, θα το παρακολουθήσουμε και στα Δημοτικά Συμβούλια. Σας ευχαριστούμε, την καλημέρα μας. Ναι. Τελευταίος. Ναι. Η χωματερή του Τολού αποκτήσατε. Ναι. 40 χρόνια χωματερή. Αυτό και μόνο πρέπει κάποιος να τους συγκινήσει και να καταλάβουν ότι ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου. Δεν γυρίζουμε πίσω. Λόγια και πολιτικές τελείωσαν εδώ. Μιλάμε μόνο για λύση. Και μιλάμε όταν έχουμε λύση στο τραπέζι. Δεν μιλάμε για να μιλάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, Δημάρχε. Καλημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε ξεπεράσει ήδη κατά πολύ το χρόνο και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Απόψε το βράδυ λοιπόν στο Blue Blank το πάρτι της Πανσελίνου, το μεγάλο πάρτι πριν από την ακόμη μεγαλύτερη Πανσελίνο του Αυγούστου, έτσι δεν είναι Βασίλη μου? Η Μαλού λοιπόν θα είναι εκεί στο Blue Blank και θα μας τραγουδήσει. Να σου πω μια ανακοίνωση που έστειλε η Περιφερειά. Βεβαίως. Και είναι από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ουσιαστικά, κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και αφορά την εμφάνιση οζόδους δερματίτιδας των βοηδών. Είναι μια υιογενής νόσος των βοηδών, υποχρεωτικής δήλωσης. Η νόσος πρωτοεμφανίστηκε στη χώρα μας τον Αύγουστο του 2015 σε εκτροφής βοηδών του Εύρου, περιεχόμενη από την Τουρκία. Επεκτάθηκε σε χώρες της Θράκης και της Μακεδονίας και πρόσφατα επιβεβαιώθηκε σε εκμετάλλευση βοηδών της Αχαΐας. Η νόσος μεταδίδεται κυρίως με διάφορα είδη μύγας, τσιμπούρια, κουνούπια και σε μικρότερο βαθμό με άμεση επαφή την τροφή ή το νερό. Και είναι η αιτία σοβαρότατων οικονομικών ζημιών στον τομέα της βοοτροφίας. Η διακίνηση ζώντων βοηδών και δερμάτων από μολυσμένα βοηδή ενέχει τους υψηλότερους κινδύνους μετάδοσης της νόσος. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, να πούμε. Τα συμπτώματα στα ζώα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ρινίτιδα, επιφυκίτιδα και έντονο ρινικό και οφθαλμικό έγκριμα, υπερβολική σιελώρια, αλλοιώσεις στους βλενογόνους του στόματος, της μύτης και των ματιών και που εξέλκονται γρήγορα. Εμφάνιση και σταδιακή αύξηση επώδυνων σκληρών οζυδίων έως και 5 εκατοστά, κυρίως σε κεφάλι, αυχή, ένα μαστό και περίνεο, που στην αρχή γίνονται αντιληπτά έπειτα από ψηλάφιση δημιουργία ελκών στις δερματικές αλλοιώσεις ενός δύο εβδομάδων διόγκωση λεμφαδένων κλπ. Είναι πάρα πολλά τα συμπτώματα. Η περιφέρεια προγραμματίζει εμβολιασμού των βοηδών. Υπάρχει δυνατότητα απευθείας προμήθειας του εμβολίου από τους κτηνοτρόφους μετά από συνεννόηση με την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία. Υπάρχει λοιπόν το ανάλογο δελτίο τύπου. Ας μπουν κάποιοι στην περιφέρεια Πελοποννήσου να το δουν. Είναι πολλά τα τηλέφωνα για όλους τους νομούς. Είναι για τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Καλό θα είναι όσοι έχουν τέτοιο θέμα με τα βοηδή ή δεν έχουν, προληπτικά τουλάχιστον να εμβολιάσουν τα ζώα τους. Να σε πάω λίγο πολύ γρήγορα χθες στη Γερμανία, όπου είχαμε ένα ακόμη περιστατικό ενδεικτικό της κατάστασης που πτύνει να απαγειωθεί πλέον στην Ευρώπη. Πάνω από 20 άτομα τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσε ένας άνδρας οπλισμένος με τσεκούρι και μαχαίρι εναντίον επιβατών τρένου στην περιοχή Βίρτσμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, ο δράστης, ένας 17χρονος Αφγανός, τράπηκε σε φυγή μετά την επίθεση, με τις γερμανικές αρχές να εξαπολύνουν ανθρωποκυνηγητό για να τον πιάσουν, το οποίο περιλάμβανε και τη χρήση ελικοπτέρου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πειρά των αστυνομικών, όπως δήλωσε ο Βαβαρός Υπουργός Εσωτερικών Ιωαχήμ Χέρμ. Πρόκειται για άτομο που έφτασε στη Γερμανία ως ασυνόδευτος πρόσφυγας και ζούσε με ανάδοχη οικογένεια. Όπως αποκάλυψε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της Βαβαρίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ.
Από τα περίπου 21 άτομα στα οποία επιτέθηκε, είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά τραυματισμένα τα τρία, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και να πάμε και σε άλλη μια είδηση. Τι έχουν πάθει ο κόσμος, τι έχει πάθει και βιάζει παιδιά? Τι συμβαίνει, πόσο αρρωστημένα είναι τα μυαλά? Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες. Όσο δεν βλέπεις παραδειγματικές ποινές συνεχίζεται από την δικαιοσύνη, επαναλαμβάνεται καθημερινά. Και πόσα δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όταν βλέπεις, για παράδειγμα, να αντιμετωπίζεται ως ανάπηρος κάποιος που έχει διαβητικός και δεν προφυλακίζεται και τον κρατάει να βιάζει το παιδί του, με συγχωρείς Αλεξία μου, αλλά αποθρασύνονται κιόλας κάποιοι. Άκου λοιπόν άλλη μια περίπτωση. Σύλληψη 79χρονου για αποπλάνηση ανηλίκου. Στη σύλληψη ενός 79χρονου, ο οποίος κατηγορείται για αποπλάνηση ανηλίκου, προέβη η αστυνομία Δυτικής Αττικής. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος τον περασμένο Σάββατο προέβησε σε λίγες πράξεις εις βάρος ανήλικης στην εξοχική του κατοικία. Η κοπέλα είχε πάει στο εξοχικό με τον ενήλικο αδελφό της, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον 79χρονο να κάνει εργασία στην κατοικία του. 79χρονών, τον απόδειξε τον τάφο εντωμεταξύ τώρα, έτσι να μην λέμε. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών ευθυνών, ο οποίος τον παρέπεψε σε τακτικό ανακριτή. Τον παρέπεψε ο εισαγγελέας στον τακτικό ανακριτή, 79 χρονών, είχε λίγο Αλσχάιμερ, αναπηρία 80%, στο λέω εγώ, έξω είναι. Είναι ήδη. Απίστευτο, πραγματικά. Διαβάζουμε στο The Festival, να πούμε έτσι κάτι και για τηλεφωνικές απάτες που διαβάζουμε, στο thefestival.gr, ότι έχει στηθεί απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις, με χρεώσεις που ζαλίζουν. Λοιπόν, ο αριθμός που πρέπει να προσέχουμε, ή τουλάχιστον από τον οποίο φέρεται να πραγματοποιούνται αυτές οι κλήσεις, είναι το 2311-80-70-50. 2311-80-70-50. Συνήθως καλούν, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα, συνήθως καλούν, δεν μιλούν και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ακούγεται η λέξη goodbye και η γραμμή κλείνει. Κάποιοι χρήστες καταγγέλουν πως από το συγκεκριμένο αριθμό δέχονται κλήσεις αργά το βράδυ και γενικά κατάλληλες ώρες, όπου και πάλι δεν μιλά κανείς για κάποιο χρονικό διάστημα και η γραμμή κλείνει στη συνέχεια. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, όσοι επιχείρησαν να πάρουν πίσω το συγκεκριμένο αριθμό να καλέσουν ξανά για να διαπιστώσουν από πού προέρχεται η κλήση, το μόνο που ακούνε είναι μουσική. Τέλος, πολλοί είναι οι καταναλωτές που δέχτηκαν τηλεφωνήματα από το συγκεκριμένο αριθμό, καταγγέλουν ότι είδαν αδικαιολόγητα φουσκωμένο το λογαριασμό του τηλεφώνου τους. Προσέχουμε λοιπόν το νούμερο αυτό 2-23-11-80-70-50. Ναι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, άμα δεν ξέρουμε το νούμερο, να μην το σηκώνουμε τελικά. Τελικά εκεί θα φτάσουμε. Και διάφορο επιτίδη, το μεταφέρουμε από ιστοσελίδα, αλλά υπάρχει θέμα, έχει δημιουργηθεί μάλιστα, θέμα. Μάλιστα. Και να σε πάω σε μια ανατίναξη αυτοκινήτου, Βασίλη, του δημοσιογράφου που ήταν κατά του Πούτινγκ. Νεκρός ο γνωστός δημοσιογράφος στην Ουκρανία, ανατινάχθηκε το αυτοκίνητό του. Ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος είχε ασκήσει πολλές φορές έντονη κριτική στον Βλαντιμίρ Πούτινγκ, Παύλ Σερεμέντ, σκοτώθηκε σήμερα το πρωί μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, η έκρηξη σημειώθηκε στις 7:45 το πρωί μπροστά από ένα εστιατόριο ταχυφαγίας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το αμάξι ανήκει στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας Πράβδα, ο οποίος δεν επέβαινε στο όχημα. Να πούμε ότι η αστυνομία βρίσκεται ακόμη στο σημείο της έκρηξης, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος. Μάλιστα. Να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα, τι λες? Πάμε. Λοιπόν, δεν ρωτάω, θα πάω εγώ την τελευταία. Σε παρακαλώ. Τετάρτη λοιπόν, 20 Ιουλίου, όπως είπαμε, η επέτειος από τον Ατήλα 1 στην Κύπρο, στην τραγική εισβολή το 1974, επιβαρύνει το κλίμα η Άγκυρα, συνδέει την έκδοση των αξιωματικών με την πρόοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, το πάρκο Τρίτσι ξεραίνεται και πεθαίνει. Χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Βατερλό, ΣΥΡΙΖΑ με τους 200 βουλευτές για την αναπλή αναλογική. Ανοίγουν στόματα στα Εξάρχεια για τη δολοφονία του Αιγύπτιου Ναρκεμπόρου και τον πόλεμο των μαφιόζικων ομάδων. Το Ισλαμικό κράτος υιοθέτησε τον 17χρονο Αφγανό. Είναι στην επίθεση που διαβάσαμε πριν στο Βίρτσμπουργκ στη Γερμανία. Οι Αζέροι προειδοποιούν για ακύρωση συμφωνίας πώλησης του ΔΕΣΦΑ. Τα μυαλά, οι καλύτερες εξαγωγές μας. 50 δις το ετήσιο προϊόν τους. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα για σήμερα, Τετάρτη 20 Ιουλίου. Αυγουστιάτικα φεγγάρια. Ανοίγουν πάλι οι αρχαιότοποι. Πολιτική φούσκα ή απλή αναλογική. Άδοξο το φλερ του ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή που δεν ψηφίζει. Τούρκος πρεσβευτής, πιέσεις για έκδοση των 8. Μέλανη Τραμπ, πες το όπως η Μισελ Ομπάμα. Μπορείς, η οποία Μέλανη είναι μια θεά, έτσι. Η γυναίκα του Τραμπ. Θεά. Όμως. Λοιπόν, δεν το είπε τυχαία τώρα αυτό. Παίζει ρόλο και στο εκλογικό σώμα. Σαφέστατα. Και αυτό παίζει ρόλο. Σαφέστατα.
και ο σύζυγος, η σύζυγος, η εικόνα, όλα τα όλα παίζουν ρόλο. Όλα. Λοιπόν, ταμιακές online με την εφορία, τροπολογία για άμεση υλοποίηση του μέτρου, το Taxis θα βλέπει σε πραγματικό χρόνο όλες τις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Κέριο πλήγμα στη φοροδιαφυγή, φρένο στην έκδοση αποδείξεων μαϊμού, υπερχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με την εφημερίδα. Από 1η Αυγούστου επανέρχονται τα πρόστιμα φωτιά για μη ίσπραξη αποδείξεων, εξοντώνει 37.777 εκπαιδευτικούς, πογκρόμ και ύβρις από το Σουλτάνο, απαγορεύει τις κηδείες των πραξικοπηματιών. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι διαδρομές του μαύρου χρήματος, το ταξίδι των οικονομικών εισαγγελέων στις ΗΠΑ έβγαλε λαγό. Εκλογικός νόμος, όνειρο ήταν και πάει ο στόχος των 200. Εργασιακές σχέσεις, εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό μοντέλο. Το δεκαήμερο της μεγάλης σφαγής αφορά τις τηλεοπτικές συχνότητες. 7 υποψήφοι για τις τηλεοπτικές άδειες, ενώ κόπηκαν το Μέγκα, η εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη και η Κύπρη. Ακολουθεί το δεκαήμερο των ενστάσεων, του ενός εναντίον του άλλου ή των άλλων. Αναμένεται ένας μεγάλος πόλεμος. Ρόμπερτ Φίσκ, πιθανώς ο εμφύλιος στην Τουρκία. Τουρκία, μαζικές διώξεις, μεταπτυχιακές σπουδές. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου. Προϋπολογισμός, πλεώνασμα μαμούθ, 2,5 δις ευρώ στο πρώτο εξάμηνο. Να περάσω στην Αυγή. Βεβαίως. Κοινωνική Συμμαχία για τα Εργασιακά, συμφωνία 5 σημείων από ΓΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΓΕΣΕΒΕ. Κατρούγκαλος, η απόφαση θα αποτελέσει τον πυρήνα της εθνικής θέσης της κυβέρνησης στη δύσκολη διαπραγμάτευση του Σεπτεμβρίου. Τουρκία, πογκρόμ στο δημόσιο από τον Ερντογάν, απειλητικός ο Τούρκος πρέσβης. Τον άκουσες τι είπε ο Τούρκος πρέσβης χθες, Αλεξία? Τι είπε? Είπε ότι έδωσε συνέντευξη τύπου, έκτακτη συνέντευξη τύπου, όπου είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, αν δεν μας τους δώσετε, θα έχουμε θέματα. Ευθέως δηλαδή, βγαίνει και σας λέει, μας τους δίνετε, αλλιώς έχουμε θέματα. Τέλος. Ναι. Μάλιστα. Σχέδιο αναβάθμισης σε ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, σχέδιο αναβάθμισης από τον Άρεο Πάγο, διπλά έκτητος ο Ισίδωρος Ντογιάτος. Μάχη καναλαρχών για τις άδειες, προεπιλογή 7 υποψηφίων. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης. Εκθέσεις Κομισιόν Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συγχρονισμένες προβλέψεις επιβράδυνσης στους ρυθμούς ανάκαμψης, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανακοίνωση για τις εξελίξεις στην Τουρκία, κυβέρνηση εργοδότης πλειοψηφία ΓΕΣΕΕ στηρούν παγίδα συνένεσης και παραπλάνησης για τα εργασιακά, κοινή δήλωση υπέγραψαν χθες οι κοινωνικοί εταίροι μετά από νέα συνάντηση με τον Κατρούγκαλο. Βαρέλη χωρίς πάτο, Τουρκία μετά στην απόπειρα πραξικοπήματος τρέχουν οι ενδοαστικές κόντρες και οι ευρύτερες διεργασίες. Επιτροπές αγώνα στο Μαρινόπουλο, στα καταστήματα συζητιέται το κάλεσμα για απεργία. Δήμαρχος Πάτρας στο εδόλιο σήμερα γιατί υπερασπίστηκε το δικαίωμα στη δουλειά. Καταγγέλουν παραβιάσεις ακόμη και στοιχειώδη δικαιώματα. Αγαπημένοι καλλιτέχνες και πλούσιοι αφιερώματα στις σκηνές του φεστιβάλ, 42ου φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Προκαλεί η Τουρκία, εκτοξεύει απειλές κατά της Ελλάδας για την υπόθεση των 8 στρατιωτικών. Έλεγχος για φοροδιαφυγή μέσω της UBS στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας ψάχνει σωσίβιο σε ΓΑΠ και Κουβέλη ή τα ΣΥΡΙΖΑ, δεν μαζεύει 200 για την απλή αναλογική. Μαύρο στο Μέγκα, εκτός Σαββίδης και Κύπρη για τις άδειες TV, συνεχίζουν Α, Αντένα, Ε, Sky, Star, Μαρινάκης, Καλογρίτσας, λογαριασμός 1,2 δις ευρώ από εκαθαριστικά για πληρωμή έως 29 Ιουλίου. Μέσος φόρος, πρόσεξε, άκου τώρα, μέσος φόρος 1.593 ευρώ για 2,3 εκατομμύρια πολίτες. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Σαμπάνιες και χρυσάφι στα πόδια του Ρέμου. 10.000 ευρώ το πρώτο τραπέζι και μενού για εκλεκτούς στη συναυλία στον Άμος. Βέβαια, να πούμε ότι η συναυλία αυτή δεν αφορά το Ρέμο. Ο Ρέμος ήταν καλεσμένος της Ναυτομάρτης, μεγάλης ναυτιλιακής. Τηλεοπτικές άδειες εκτός Ωμέγκα. Ποιοι συνεχίζουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και τα γκρίζα σημεία. Απίστευτη ιστορία στη Δυτική Αττική, το μαρτύριο του κοριτσιού, σκλάβα του σεξ 16 ετών στα χέρια 45χρονου αφέντη, διοκτήτης καφενείου, την πόντιζε με ναρκωτικά και τη βίαζε όποτε αυτός ήθελε. Βουτιά θανάτου στη Μάνη για γνωστό δικηγόρο. Η Ελληνίδα Πάμελα Άντερσον, κρίσος πήρε την αδερφή της Μίτλετον. Ο μυστικός γάμος της Καϊλή στο κεφαλάρι της Κηφισιάς, ο Κάρφιλτ του Μαξίμου και ο Στέλιος του Προέδρου. Διάρρηξη με Λία Μαμούθ στη γειτονιά της Κλειδής στη Μύκονο. Μάλιστα, πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Κόντρα News.
άνθρωπος του Σαμαρά και στέλεχος του Κυριάκου, φυγάδευσε τεράστια ποσά μαύρου χρήματος σε ελβετική τράπεζα, έφοδας των οικονομικών εισαγγελέων στο σπίτι του Σκλαβούνη, που ήταν επικεφαλής της UBS στην Ελλάδα. Πολιτικοί, επιχειρηματίες, μεσάζοντες, κλεφτοεργολάβοι και άλλοι μεγαλόσχημοι παράγοντες. Η UBS είναι αυτή, είναι η ταχυδρομική, έτσι. Αυτή δεν είναι η UBS. Η μεγάλη εταιρεία ταχυμεταφορών. Όχι, είναι άλλη νομίζω. Αυτή δεν είναι. Η σοκολατή με το χρυσό έμβλημα. Η UBS. Κάποια τράπεζα εννοεί. Σίγουρα. Ναι, μήπως είναι... Που έχει και με αυτή τη μεγάλη UBS, εταιρεία που είναι σε όλη την. Είναι η UBS αυτή που λες. Δεν ξέρω. Παράγοντες διαπλοκής τρέμουν την αποκάλυψη των μαύρων λογαριασμών τους. Αποκλείστηκαν Μέγκα και Ιβάν. Παρά τις κραυγές των ταβατζίδων, προχωρεί ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. 240 εκατομμύρια ευρώ τα δάνεια της ΑΤΕ σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ την τετραετία 2009-2012. Ποιοι λάδωναν τα μεγάλα κόμματα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις? Τρόμος στη Γερμανία από επίθεση 17χρονου τσιχαντιστή. Ο Ερντογάν, αφού διέλυσε στρατό και δικαιοσύνη, ξύλωσε το δημόσιο και τώρα κλείνει τα ΜΜΕ. Περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος», πολιτική θύελλα για τη UBS. Η Ελλάδα έχει χάσει 50 δις ευρώ από τη μετανάστευση ταλέντων. Την τετραετία 2009-2012, στα 240 εκατομμύρια ευρώ τα δάνεια της ΑΤΕΣ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Στην υπηρεσία ασύλου οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί, στα άκρα οι σχέσεις Τουρκίας-Αμερικής. Το εργαστήριο της Μόσχας προστάτευσε τους ντοπέ Ρώσους στο Σότσι. Διάβασε, ποια διάβασε τώρα εσύ, συγγνώμη? Το Λόγο. Το Λόγο. Να διαβάσω εγώ την αιστεία? Ναι. Πάντα αυτές με τα πολύ μικρά γράμματα μου αφήνεις. Λίτες και απέριτες. Ευκαιριακός εκλογικός νόμος, το ρυψοκίνδυνο παίγνιο, παρακαλώ, παίγνιο, του κυρίου Τσίπρα. Απελπισίας διεύρυνση, ένα άρθρο του κυρίου Στεφανάκη, περαιτέρω λιτότης σε Ισπανία και Πορτογαλία. Νέοι φόροι και πάγωμα δαπανών στην Ιβηρική. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Άδειες, έπεσε μαύρο στο Μέγκα. Σε γενικό ξεσηκωμό στις 24 Ιουλίου καλούνται οι μουσουλμάνοι της Θράκης. Σκηνικό πολέμο με την Ελλάδα, στην Τουρκία, με εχθρική διάταξη σε Εύρο και Αιγαίο. Παπαφώτης Λαυρεώτης, ο εκτελεστής στην Τουρκία, εν αγνία του εκτελεί το σχέδιο του Θεού. Δεν διαβάζω τη Δημοκρατία γιατί είναι χθεσινή, Αλεξία μου. Ωραία. Περνάω στην Star Press, λοιπόν. Ισόβια στον βιαστή δολοφόνο της 17χρονης Γιαννούλας μετά από 34 χρόνια. Δεύτερο χτύπημα για την οικογένεια. Θρίλερ για πατέρα και κόρη. Άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Έλυσε τη σιωπή της η σύζυγος και μάνα. Το καυτό νέο αμόρι του Ρονάλτο. Ελίσσα ντε Πανίκης. Τέλος πάντων. Καρέ-καρέ, διάσωση της 16χρονης στην Κρήτη. Αστροναύτης επέλεξε την Κρήτη για φυσική αποκατάσταση. Επέστρεψε στη γη μετά από 6 μήνες. Ο Γκλέτσος σε ρόλο εργάτη. Κουβάλισε τσιμέντο και αντλίες για έργο υδροδότησης. Κόπηκε το Μέγκα, ο Ιβάν Σαββίδης και οι Κύπροι. Ποιοι πέρασαν στην επόμενη φάση για τις τηλεοπτικές άδειες. Τη Star Press, διάβαζες? Διάβασα τη Star Press, βεβαίως. Και κλείνουμε τα πρωτοσέλιδά μας με την Φρέντο. Εκτός καναλιών Μέγκα και Ιβάν, ο Μπέος πήγε να χτυπήσει οδηγό. Κωνσταντίνα Αστέριου, η νοσοκόμα του Αλιάγα θεραπεύει στην Κρήτη. Ο σεναριογράφος Λευτέρης Καπώνης αποκαλύπτει «Έχω καρκίνο», συγκλονίζει ο δημιουργός του Ακάλυπτου της TV. Με χάπουελ ο Ολυμπιακός, το άγνωστο δράμα πίσω από το θρίλερ, ιστερία για τη Λάνα Ντελ Ρέι, μια τραγουδίστρια, βγήκαν ξινές οι διακοπές στη Λαμπέιρη. Και με αυτό λοιπόν το πρωτοσέλιδο της Φρέντο, κλείσαμε όλα τα πρωτοσέλιδα και εσείς φτάσαμε και στις 11 ακριβώς. Πάλι δεν προλάβαμε τον Νίκο Νικολόπουλο σήμερα, δεν πειράζει, θα μας τα πει αύριο όλα μαζί. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα το μεγάλο πάρτι της Πανσελίνου στο Blue Blank με την Μαλού να μας τραγουδάει με την υπέροχη φωνή της. Θα είμαστε... Φωνή. Ναι, πολύ καλή. Διέκοψα. Εξαιρετική φωνή. Και πολύ ωραία εμφάνιση. Δεν ακούς πολύ, έχει χαρακτηριστική νομίζω φωνή. Είναι... Και πολύ όμορφη. Είναι, και πολύ κάπως είναι. Είναι και πολύ όμορφη κοπέλα. Παίζει ρόλο, ξέρεις, και η εμφάνιση. Και η φωνή και η εμφάνιση. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Εδώ παίζει ρόλο στη Μελάνια, όπως την είπε, στη σύζυγο του Ντραμπ. Λοιπόν. Θεότητα. Λοιπόν, θα είμαστε όλοι εκεί, κατά τις κρατήσεις σας, ακόμη και τώρα μπορείτε. Να ευχαριστήσουμε τον Negro Espresso Bar, το εστιατόριο Αραπάκο, στη Μελισσινό Security, τα 4 καταστήματα Ανδρή σε Καλαμάτα, Τρίπολη, τα 2 καταστήματα στο Άργο, στο Square και το Ανδρή, το 360 Cafe Wine Bar και το Ξένον Καφέ στην Πλατεία Συντάγματος. Εμείς θα είμαστε εδώ και πάλι αύριο, εκεί γύρω στις 9. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. We'll be right back.